Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι ο καφές της Κυριακής, της διαδικτυακής τηλεόρασης ανιχνεύσης Web TV. Συνεπείς και σήμερα στο ραντεβού μας, η επικαιρότητα είναι γεμάτη από σημαντικές εξελίξεις, τις οποίες θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε αναλυτικά. Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο Αντινάβαρχος Αναποστρατεία, ο κύριος Παναγιώτης Παστουσέας. Καλημέρα, κύριε Αντινάβαρχε, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, κύριε Σαββίδη. Σήμερα μαζί μας. Αφορμή, αν θέλετε, ο κύριος Παστουσιάς μόνιμος όταν βγαίνει στα μέσα ενημέρωσης κάτι έχει να πει, αλλά η αφορμή για την πρόσκληση σήμερα, η επιλογή είναι, αν θέλετε, και η βήθηση του Μόσχου, για την οποία θα θέλαμε να μάθουμε πώς αναλύει το γεγονός ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε πολλά χρόνια στο ναυτικό. Το πάνελ. Νίκος Κανέλλος, πρέσβης επιτιμή. Καλημέρα, κύριε πρέσβη. Καλημέρα, αγαπητέ Παντελή. Καλημέρα, Ναύαρχε. Σήμερα στη θέση καλημέρα, του κ. Λοντάρη είναι ο κ. Σάββας Καλεντερίδης. Καλημέρα, κύριε Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Και ο κύριος Σάκης Μουτζής, ο οποίος είναι αρθρογράφος και αναλυτής. Καθημερινή, Liberal, Μακεδονία κτλ. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον κύριο Πρέσβη. Θέλω να καλωσορίσω τον Ναύαρχο, ο οποίος μου θύμισε πριν από λίγο ότι ήμουν στη Χάγη όταν παρέλαβε την φρεγάτα Νικηφόρος. Ωραία, λοιπόν, ξεκινάμε. Καλώς ήρθατε, Ναύαρχε. Σάβα και Σάκη, επίσης, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ήθελα να μείνω σε ορισμένα γεγονότα, όπως κάνω πάντα, και να μην τρέξω δημοσιογραφικά τις ειδήσεις. Αυτό άλλωστε μπορεί να το κάνει άριστα ο Σάκης μαζί με τον Σάβα. Εγώ θα μείνω σε ορισμένα γεγονότα. Το πρώτο είναι μία προειδοποίηση, την οποία συμπεριέλαβε σε συνέντευξή του ο Ζελένσκι, ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πυρηνικό πόλεμο. Συνεχίζω να μην πιστεύω ότι θα φτάσουμε εκεί, αλλά συνεχίζω να πιστεύω ότι αυτός ο πόλεμος που ξεκίνησε θα είναι μεγάλης διάρκειας, με τεράστιους κινδύνους και μεγάλα προβλήματα και συνέπειες για τους Ευρωπαίους, αν δεν συνετιστούμε. Θα εξηγήσω ξανά τι σημαίνει να συνετιστούμε. Αλλά πριν από αυτό, θέλω να πω επίσης σαν δεύτερη παρατήρηση τι είπε το CNN σε μια εκπομπή του για το Μόσχα, στην οποία πρόσεξα την συνέπεια που θα έχει η βήθηση στην πολιτική της Κίνας. Η Κίνα μετά από αυτό έκανε μια δήλωση μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών που είπε ότι, με λόγια το λέω δικά μου, ότι θα πάμε να κάνουμε ασκήσεις στη Φορμόζα. Δεν το συνέδεσα, αλλά είναι σαφέστατο ότι η Κίνα πλέον θα ενδυναμώσει την παρουσία της και ενδεχομένως και την εμπλοκή της στον πόλεμο με την Ουκρανία. Τώρα, γιατί τώρα αλλάζουν τα δεδομένα. Εδώ πλέον έχουμε ένα πόλεμο ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Δηλαδή είναι αφελής αυτός που δεν το βλέπει, έτσι είναι σαφέστατο αυτό. Και εν πάση περιπτώσει δεν είναι κηρυγμένος πόλεμος του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία, αλλά έχουμε μία εμπλοκή που δεν θα σταματήσει αν δεν γίνουν οι σωστές κινήσεις, κυρίως από πλευράς μας. Και το εννοώ αυτό γιατί εμείς είμαστε αυτοί που θα πρέπει να πάρουμε την ευθύνη των ειρηνικών διευθετήσεων. Παράλληλα ήθελα να πω ότι διεκόπησαν οι συνομιλίες των δύο μερών, δηλαδή κατά τη δική μου εκτίμηση δεν βλέπω να ξαναγίνονται εάν δεν πάρουν ένα καινούριο χαρακτήρα. Ήθελα επίσης να πω ότι είναι εκ των πραγμάτων αναγκαίο μετά την επίσκεψη της Ούρσουλα φον Λάγεν στο Κίεβο να αλλάξει τη γεωστρατηγική της θεώρηση η Ευρώπη. Το λέω να αλλάξει, γιατί δεν είναι να επαναδιαμορφώσει, είναι να αλλάξει. Πώς θα το κάνει αυτό? Με τις εκλογές που έρχονται στη Γαλλία, με τις νέες καταστάσεις που επικρατούν στη Γερμανία και τα λοιπά, ας το βρουν εκείνοι. Γιατί, όπως λέω πάντα, εγώ δίνω μία προοπτική και ένα χαρακτήρα στις απόψεις μου για τα γεωπολιτικά και αυτά που συμβαίνουν και τα λοιπά, αλλά δεν είμαστε μέσα στις αποφάσεις για να μιλήσουμε με πιο απόλυτο τρόπο. Πάντως, το ότι ο Ζελένσκι ζήτησε 7 δισεκατομμύρια δολάρια
για τους μισθούς των υπαλλήλων της Ουκρανίας, και αυτό το λέω γιατί το άκουσα να το λένε και να το γράφει το Bloomberg, το οποίο δεν είναι ένα τυχαίο μέσω μαζικής ενημέρωσης, σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει γίνει κάποια συμφωνία. Ελπίζω να έχει γίνει συμφωνία με Αμερικανούς, ώστε ανάμεσα σε χιλιάδες προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες αυτή τη χρονιά, να μην είναι και ένα επιπρόσθετο βάρος προϋπολογισμού λόγω της Ουκρανίας. Θα υπάρχει, αλλά γιατί δεν το ζήτησαν από τους Αμερικανούς αυτά τα χρήματα. Ήθελα επίσης να πω ότι με προβληματίζει ένα άλλο γεγονός που δεν έχει να κάνει με την Ουκρανία, αλλά έχει να κάνει με τα ελληνοτουρκικά. Πριν όμως το πω αυτό, ήθελα να εστιάσω την προσοχή μου στο ότι προχθές τη νύχτα διπλασιάστηκαν οι βομβαρδισμοί από αέρος των Ρώσων, κυρίως στη Μαριούπολη. Η γνώμη μου είναι ότι το Χάρκοβο και η Μαριούπολη θα είναι πλέον στο επίκεντρο μέχρι τις 9 Μαΐου. Πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο αυτό, δηλαδή έγιναν περίπου 900 βομβαρδισμοί αντί για τους 350 μέσα σε ένα βράδυ. Στην άλλη πλευρά, την γειτονική με μας, απλά αναφέρω ότι παρόλα όσα έγιναν με λιγνίτες, με υδρογονάνθρακες, με το Ιόνιο, τι έγινε με το Μεσόγειο. Δηλαδή γιατί αναφέρεται το Ιόνιο μόνο και δεν αναφέρεται η Μεσόγειο. Εν πάση περιπτώσει, ότι υπάρχει πίσω από όλα αυτά που συμβαίνουν, ακολουθείται από μια μαζική αύξηση των παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου. Και βεβαίως δηλώσεις οι οποίες δεν συνάδουν σε ένα πλαίσιο φιλικών σχέσεων και μιας νέας εποχής. Αυτά ήθελα να πω και θα περιμένω για τη δευτερολογία να ρωτήσω τον Ναύαρχο πώς συμβιβάζεται και τι σημαίνει εθνικό συμφέρον με τα διάφορα στρατιωτικά εξοπλιστικά προγράμματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Κύριε Ναύαρχε, η διαδικασία σας την εξήγησα είναι να το πάνελ να τοποθετηθεί πάνω στα γεγονότα της εβδομάδας και μετά θα έχετε το λόγο να κάνετε εσείς σχόλιο σε αυτά που θα πούνε και μετά θα σας ρωτήσουν στην δεύτερη ενότητα. Σάββας Καλεντερίδης, συνταγματάρχης εν αποστρατεία. Καλημέρα σε όλους. Καλωσορίζω και εγώ τον κύριο Παστουσέα στον καφέ της Κυριακής. Να πω ότι περιμένω την επόμενη Κυριακή να δω στη θέση μου πάλι τον συμμαθητή και φίλο από την Ευελπίδα, τον Ηλία τον Λεοντάρη. Εγώ να κάνω μια πολύ σύντομη επισκόπηση. Αυτή είμαστε ήδη στο έκτο δεκαήμερο του πολέμου, της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πολύ γρήγορα αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η Ρωσία άνοιξε βασικά δύο γραμμές μετόπων, τη βόρεια και την ανατολική και νότια. Στη βόρεια γραμμή μπορούμε να πούμε ότι είχε μία σχετική αποτυχία, στρατιωτική αποτυχία, αφού συνάντησε πολύ μεγάλη αντίσταση στο Χάρκοβο, το Σούμι και το Τσερμίχιν κυρίως, στο Κίεβο σχετικά μεγάλη αντίσταση. Αναγκάστηκε λοιπόν, πιστεύω, υπό το βάρος των μεγάλων απολειών, αλλά και μετά το έγγραφο με τις θέσεις της Ουκρανίας που έδωσε στην Κωνσταντινούπολη, ότι δέχεται την αποστατικοποίηση, το να μην είναι μέλος του ΝΑΤΟ και την ουδετερότητα, πιστεύω ότι αυτοί οι δύο παράγοντες υποχρέωσαν τη Ρωσία να αποσύρει τα στρατεύματα από εκεί. Γι' αυτό το χαρακτηρίζω μια σχετικά στρατιωτική αποτυχία. Στο ανατολικό μέτωπο, βορείως του Ντομπάς, έχει σημαντικές επιτυχίες ο Ρωσικός στρατός. Στο νότιο έχει και εκεί σχετική στρατιωτική επιτυχία. Αυτό είναι η γενική εικόνα του πολέμου, η οποία επιστεγάζεται με την πολύ μεγάλη επιτυχία που κατέγραψε η Ουκρανία, το Ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό από την Ξηρά,
όπου με πυράβλους εδάφους επιφανίας, με δύο πυράβλους Νεπτούν, αυτό είναι το, η επικρατούσα άποψη πλέον, κατόρθωσε να πλήξει την αυαρχίδα του στόλου του Ευξήνου Πόντου, η οποία στη συνέχεια βυθίστηκε και πιθανότατα αυτό το γεγονός να αλλάξει και την τροπή, την κατεύθυνση του πολέμου. Και το λέω αυτό γιατί μερικές ώρες μετά την βύθιση της ναυαρχίδας είχαμε για πρώτη φορά, εξ όσων γνωρίζω, χρησιμοποίηση των στρατηγικών βομβαρδιστικών του Πόλεφ, τα οποία βομβάρδισαν την Μαριούπολη, δεν ξέρω αν βομβάρδισαν και κάποιον άλλον στόχο. Άρα εκεί πιστεύω ότι θα έχουμε μία τροπή στην πορεία του πολέμου και ακόμα και στη χρησιμοποίηση των οπτικών συστημάτων που μέχρι στιγμής είχε χρησιμοποιήσει η Ρωσία αυτές τις 54-55 ημέρες. Επίσης θα ήθελα να πω, το είπε ο κύριος Πρέσβης πριν από λίγο, όταν 4-5 μέρες μετά την έναρξη του πολέμου είπαμε ότι εδώ δεν πολεμάει η Ουκρανία με τη Ρωσία, πολεμάει η Δύση με την Ουκρανία, δεχθήκαμε απίστευτες επιθέσεις από τα νεοναζιστικά πιστόλια που έχουν επικρατήσει στο ελληνικό διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και από καθεστωτικά μέσα και αναφέρομαι και σε εφημερίδες και ίσως και σε τηλεοράσεις. Τώρα φτάσαμε και ένας έμπειρος πρέσβης να μας το λέει ότι πλέον έχουμε ένα πόλεμο του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία. Στη μέση ο ουκρανικός λαός, ο οποίος χύνει το αίμα του, ασφαλώς οι ευθύνες δεν είναι του ΝΑΤΟ, οι ευθύνες είναι σε κάθε περίπτωση του εισβάλλοντος, αυτού που εισέβαλε, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε μια εμπλοκή. Η εμπλοκή δε αυτή παίρνει και άλλα χαρακτηριστικά, όχι μόνο με την αποστολή όπλων, μετά τη σύλληψη δύο μισθοφόρων Άγγλων στην Μαριούπολη, διάβασα σήμερα ότι ήδη ανακρίνονται από τις ρωσικές αρχές, αλλά και μετά τη δημοσίευση του Times, του Time του Λονδίνου, ότι συμμετέχουν εν ενεργεία Βρετανοί αξιωματικοί, στρατιωτικοί, στην εκπαίδευση του Ουκρανικού στρατού. Και όταν λέμε εκπαίδευση, εννοούμε κανονική εμπλοκή και στις επιχειρήσεις. Άρα εδώ έχουμε πραγματικά μια ποιοτική αλλαγή της εμπλοκής της Δύσης, η οποία αυτή η ποιοτική αλλαγή πραγματικά δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει. Ο κύριος Ζελένσκι χθες μας προειδοποίησε και πάλι για πυρηνικό πόλεμο. Κάτι ανέφερε και ο κύριος Πρέσβης, ο κύριος Κανέλος. Πραγματικά δεν ξέρω πού θέλουν να οδηγήσουν την ανθρωπότητα. Εγώ να θέσω ένα στοιχείο προβληματισμού. Η ανθρωπότητα οργανώθηκε δύο φορές και έγινε μια αρχιτεκτονική και διεθνούς δικαίου και ασφάλειας. Η πρώτη ήταν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με την ίδρυση της Κοινωνίας των Εθνών. Η δεύτερη απόπειρα ήταν η ισχύουσα παγκόσμια τάξη, όπου οι νικητές οργάνωσαν την ανθρωπότητα με τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών και κυρίως με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, το οποίο είναι και διοικειοδοτικό όργανο, όργανο που παράγει διεθνές δίκαιο και, αν θέλετε, επιβλέπει και την παγκόσμια τάξη. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι επειδή η παρουσία της Ρωσίας και της Κίνας στο Συμβούλιο Ασφαλείας δημιουργεί προβλήματα στους στόχους των ΗΠΑ, της Αμερικής και της Δύσης, φαίνεται ότι οδηγούμαστε σε μια κατάσταση, ελπίζω να μην είναι παγκόσμιος πόλεμος και πυρηνικό ολοκαύτωμα, που πιθανότατα ο στόχος να είναι ακόμα και η αλλαγή αυτής της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής ασφάλειας για να αφαιρεθεί το δικαίωμα της άρνησης κυρίας από την Κίνα και την Ρωσία, που αυτό αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι και ένα όπλο στα χέρια αυτών των δύο μεγάλων δυνάμεων για να σταματάει αποφάσεις που είναι εις βάρος τους. Τώρα, θα ήθελα επίσης να κάνω απλά μια μικρή αναφορά, την παραλαβή αντιοροπορικών συστημάτων, αντιπυραυλικών συστημάτων από τη Σερβία κινέζικης κατασκευής, δηλαδή αντίστοιχα περίπου με τους S-300. Είναι η πρώτη φορά που η Κίνα μέχρι στιγμής ήταν παρούσα στην Αφρική, στην Ευρώπη, είτε με χρηματοδότηση υποδομών, οι οποίες υποδομές στη συνέχεια ελέγχονταν από την ίδια την Κίνα, είτε με αγορά, όπως για παράδειγμα την παρουσία στο λιμάνι του Πειραιά. Για πρώτη φορά, εξ όσων γνωρίζω,
σε τέτοιο βαθμό έχουμε παρουσία της Κίνας και με στρατιωτικό οπλικό σύστημα, αντίστοιχο του οποίου στην Τουρκία δημιούργησε τεράστια προβλήματα στη σχέση της Τουρκίας με τον ΝΑΤΟ. Τώρα βλέπουμε και την Σερβία να κάνει ένα τέτοιο βήμα. Πιστεύω ότι πρέπει να το συγκρατήσουμε, να δούμε πού θα οδηγηθούν τα πράγματα. Επίσης θα ήθελα να πω μια πολύ μικρή αναφορά, χωρίς να κάνω κατάκριση του χρόνου, στην παρουσία, στην επίσκεψη της κυρίας Νούλαντ στην περιοχή μας, Άγκυρα, Αθήνα, Λευκωσία, σε αυτά τα οποία απαράδεκτα είπε και τα οποία λίγοι, πιστεύω, άνθρωποι τα στυλιτεύσαμε και εκτιμώ ότι ακριβώς αυτή η κίνηση που έγινε από ορισμένους ανθρώπους που ακόμα διατηρούν ελεύθερη φωνή και δεν έχουν καθυποταχθεί, αυτό σε συνδυασμό με τις αντιδράσεις της ελληνικής ομογένειας, στην οποία πραγματικά μπορούμε, πιστεύω ότι πρέπει να αναποθέσουμε τις ελπίδες μας για αυτή τη χώρα, αναγκάστηκε η κυρία Νούλα να κάνει αυτό που λέμε μια πολιτική κυβίστηση και να προσπαθήσει να μαζέψει τα ασημάζευτα και σε σχέση με την Τουρκία και σε σχέση με τον EastMed, κυρίως δε με την ευθεία καταδίκη που έκανε στις παραβιάσεις της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας στον ελληνικό εναέριο χώρο. Το σημειώνω αυτό και θα ήθελα, κύριε Σαββίδη, εδώ να δούμε κάποια στιγμή σε μια εκπομπή πόσο ρόλο παίζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκτός από τις ύβρις και τον οχετό των νεοναζί που εκτοξεύουν στις ελεύθερες φωνές, πόσο ρόλο παίζουν οι φωνές, οι ελεύθερες φωνές στο διαδίκτυο της κοινωνίας και εδώ και στις ΗΠΑ και παντού στην διαμόρφωση της πολιτικής μιας χώρας. Επίσης, το τελευταίο που θα ήθελα να πω και να κλείσω για να πάω στον κύριο, στην ερώτηση που θα κάνω στον κύριο Παστουσέα, είναι η γαλάζια πατρίδα, η άσκηση της γαλάζιας πατρίδας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη και ορθώς, κατά την άποψή μου, αποδέχθηκε την πρόταση για να συμφάγουν και να συζητήσουν με τον κύριο Ερντογάν. Είχα πει τότε, αν δεν κάνω λάθος, το Open, το οποίο στοχοποιήθηκε από γνωστά κέντρα και της πρεσβείας και των νεοναζί του ελληνικού διαδικτύου και όχι μόνο, είχα πει μερικές ώρες πριν να αφηχθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην Κωνσταντινούπολη ότι θα πρέπει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να κάνει μια δήλωση και να πει βεβαίως, ασμένος και μετευχαριστήσεως αποδεχόμαστε την πρόσκληση σε γεύμα και τη συζήτηση, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί συζήτηση για το τουρκολιβικό μνημόνιο, για τη γαλάζια πατρίδα, για την αποστρατικοποίηση των νησιών. Και δύο ώρες μετά, δεν λέω ότι το έκαναν επειδή το είπα εγώ, δύο ώρες μετά ο Τσελίκο, εκπρόσωπος του ΑΚΕΠΕ, έκανε αυτός αυτή τη δήλωση από την ανάποδη, ότι στο τραπέζι θα είναι όλα αυτά. Αμέσως μετά την επιστροφή του κυρίου Μητσοτάκη στην Ελλάδα, εξαμολύθηκαν, συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, διάφορα πεδαρέλια, που είναι και βουλευτές μερικοί, υποτίθεται διεθνολόγοι, και προσπαθούσαν να μας πείσουν, αυτό πραγματικά είναι τραγικό, δηλαδή πού θα πάει αυτή η κατάσταση, ότι όλα είναι καλά με την Τουρκία, ανοίγει μια καινούργια σελίδα και βλέπουμε τώρα την άσκηση γαλάζια πατρίδα, η οποία, για όσους δεν γνωρίζουν, καμία άσκηση δεν γίνεται έτσι για πλάκα. Όλες οι ασκήσεις, για να γίνει η διαταγή ασκήσεως, έχει προηγηθεί πολιτική οδηγία από την κυβέρνηση, η οποία βάζει και το πολιτικό πλαίσιο της άσκησης. Στη συνέχεια, με βάση αυτή την πολιτική οδηγία, το ΓΕΘΑ βγάζει οδηγία εκτέλεσης της άσκησης και πάνω σε αυτό, τι θέλω να πω, ότι όλες οι μεγάλες ασκήσεις είναι στην ουσία δείχνουν την πολιτική στόχευση της χώρας που τις διεξάγει και είναι εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων. Η γαλάζια πατρίδα, λοιπόν, η άσκηση που είναι τώρα στην εξέλιξη, στη διάρκεια της οποίας είδαμε εκατοντάδες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, είναι εφαρμογή σχεδίων του δόγματος στην ουσία της γαλάζιας πατρίδας. Που τι θέλει? Θέλει τη διχοτόμηση του Αιγαίου και τον εγκλωβισμό σε πρώτη φάση των ελληνικών νησιών σε τουρκικά, στα ύδατα της τουρκικής γαλάζιας πατρίδας και σε επόμενη φάση την ενσωμάτωσή τους στην τουρκική κανονική πατρίδα. Αυτό, λοιπόν, το γεγονός ότι η Τουρκία με αυτό το απίστευτο θράσος, σε μια φάση που η παγκόσμια κοινότητα και η Δύση ορθώς
καταδικάζει την ρωσική εισβολή, την επεκτατικότητα, αλλά και τον αναθεωρητισμό, η Τουρκία έχει το θράσος να κάνει αυτή την άσκηση. Να παραβιάζει τον ελληνικό εναέριο χώρο. Να μας δείχνει ότι θέλει να πάρει το μισό Αιγαίο και την ίδια στιγμή δεν σηκώνεται μια φωνή γενναία από την Ελλάδα να καταγγείλει άμεσα αυτές τις ενέργειες στο ΝΑΤΟ σε ανώτατο επίπεδο και όπου αλλού η Τουρκία απλώνει τα πλοκάμια της για να υποθηκεύσει το μέλλον του Αιγαίου σήμερα και της ίδιας πατρίδας μας αύριο. Αυτό πραγματικά είναι πολύ επικίνδυνη κατάσταση αυτή που είναι σε εξέλιξη στο Αιγαίο και θεωρώ ότι τώρα ήταν ευκαιρία να φράξουμε και να σηκώσουμε ένα ανάχωμα στην τουρκική επιθετικότητα, το οποίο δυστυχώς σε πολιτικό επίπεδο και διπλωματικό επίπεδο, τουλάχιστον με αυτά με βάση τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις που έχουμε, δεν γίνεται. Τώρα, επίσης θα ήθελα να επισημάνω, κύριε Σαββίδη, και την υποκρισία όλων αυτών που λένε στείλτε όπλα και για την Ελλάδα. Κάποιος μάλιστα ντρέπεται που δεν στέλνουμε και τις 400 και τα υπόλοιπα αντιαεροπορικά συστήματα στην Ουκρανία για να ξεγυμνώσουμε την Ελλάδα και πλέον να αλωνίζει χωρίς αντιαεροπορική άμυνα η Ελλάδα, να αλωνίζει η Τουρκία όπου θέλει. Εδώ λοιπόν όλοι αυτοί, επειδή τους έχω καταγράψει και δεν εννοώ τους έχω φακελώσει, έχω καταγράψει τη στάση τους στο σχέδιο Ανάν, τη στάση τους στο θέμα των 12 μιλίων, τη στάση τους στο Κυπριακό τώρα. Όλοι αυτοί λοιπόν, αν μπούμε να κάνουμε και εμείς μια επιχείρηση απελευθέρωσης, όπως κάνει ο Ζελένσκι, σωστά για την πατρίδα του, ούτε ένας Ρώσος στρατιώτης στο Ουκρανικό έδαφος. Αν σήμερα ξεκινήσουμε μια εκστρατεία και πούμε, ούτε ένας Τούρκος στρατιώτης στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, όλοι αυτοί οι οποίοι καθυβρίζουν όσους έχουμε άλλες φωνές, όλοι αυτοί θα είναι, ξέρετε, θα μας πούνε, τι θέλετε πόλεμο να κάνουμε. Αυτή την αντίφαση, κύριε Σαββίδη, θα ήθελα να την υπογραμμίσω, διότι πραγματικά η υποκρισία είναι ένα πολύ επικίνδυνο φαινόμενο στην ελληνική πολιτική ζωή, αλλά και σε αυτό το χώρο το καινούργιο που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, που λέγεται διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πηγαίνοντας στον κύριο Παστουσία, αγαπητέ Παναγιώτη, πραγματικά επειδή εδώ χρειάζονται εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις για το πώς λειτουργεί το αντιπυραυλικό σύστημα, τα συστήματα εντοπισμού και το αντιπυραυλικό σύστημα ενός σύγχρονου σκάφους που παρότι παλιό αυτό είχε εξυγχρονιστεί δύο φορές, θεωρείται σύγχρονο, ναυαρχίδα ήταν. Αν έχεις καταρχάς τεχνικές γνώσεις, έχεις, το ξέρω, είμαστε και έχουμε παρουσιαστεί και συζητήσει πολλές φορές. Αν έχεις και κάποια πληροφορία του τι ακριβώς έγινε και η Ουκρανία κατόρθωσε πραγματικά να καταγράψει αυτήν την τεράστια επιχειρησιακή νίκη βυθίζοντας το Μόσχβα και προκαλώντας ένα πολύ σοβαρό πλήγμα στο κύρος της Ρωσίας αλλά και της ρωσικής αμυντικής δυνατότητας. Ευχαριστώ, κύριε Καλεντερίδη. Επιχειρησιακά μπορεί να ήταν επιτυχής η κίνηση. Δεν ξέρω αν ήταν και πολιτικά, γιατί σε έναν πόλεμο δεν γίνεται μόνο μια αντιπαράθεση στρατιωτική. Ένας πόλεμος έχει και κινήσεις πολιτικές. Και μια τέτοια κίνηση μπορεί να φανατίσει τον αντίπαλο, που μέχρι τώρα ήταν λίγο χαλαρός από ό,τι τον είδα. Και οι συνέπειες σε αυτόν που την πέτυχε να είναι πολύ αρνητικές από το αν δεν την έκανε. Αλλά αυτό είναι μια μετά έτσι, συζήτηση. Ας την αφήσουμε προς το παρόν. Απλώς θέλω να πω πριν δώσω το λόγο στον κύριο Μουμτζή ότι ο κύριος Λοντάρης σε επόμενες εκπομπές θα είναι μαζί μας. Μας στέλνει την καλημέρα του τώρα με ένα μήνυμα που μας έστειλε. Και καλημέρα, Ηλία. Παρουσιάζω. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Μουμτζή. Σας ακούμε, κύριε Μουμτζή. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα, κύριε Παστουσέα. Και στον Απόνα, καλημέρα, κύριε Λοντάρη. Αρχίζω πρώτα από τις γαλλικές εκλογές. Υπάρχει ένα παράδοξο στις εκλογές αυτές, ότι όμορφοι χώροι πολιτικά κατέβηκαν διασπασμένοι και αλλίωσαν το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου, ή μάλλον το διαμόρφωσαν, για να μην πω το αλλίωσαν, το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου. Δηλαδή, εάν ο Μελανσόν κατέβαινε μαζί με τους κομμουνιστές, μαζί με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα, θα ξεπερνούσαν την Λεπέν. Και αν η Λεπέν κατέβαινε μαζί με τον Ζεμούρ, θα ξεπερνούσαν τον Μακρόν. Ο Μακρόν έπαιζε μόνος, μοναχικά. Διαπιστώσαμε την πλήρη φθορά του πολιτικού συστήματος της Γαλλίας, δηλαδή
το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα, εξαερώθηκαν αυτά τα κόμματα. Δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα. Η αντισυστημική ατζέντα επικρατεί. Και άσχετα το ότι δείχνουν οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις που δείχνουν μια σχετική άνετη επικράτηση του Μακρόν, εγώ πιστεύω ότι το αποτέλεσμα ενδεχομένως είναι οριακό υπέρ του Μακρόν, χωρίς να αποκλείται και μια έκπληξη. Πάντως, είναι ένα μήνυμα αυτό προς τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, ότι ένα ρεύμα αμφισβήτησης πάνω στο μοντέλο στο οποίο έχουν δομηθεί και πάνω στα πρότυπα τα οποία περνούν κυρίως στα παιδιά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλες οι κοινωνίες ανανεώνονται. Δηλαδή, οι παλιές ηλικίες φεύγουν ή αποστρατεύονται πολιτικά και έρχεται ένας νέος κόσμος. Ο οποίος νέος κόσμος έχει άλλα αιτήματα και θέλει άλλα. Εδώ ακριβώς βρίσκεται η κρίση αντιπροσώπευσης, την οποία ζούμε στη Γαλλία. Και να δούμε και σε ποιες άλλες χώρες θα το ξαναζήσουμε αυτό το θέμα. Πανευρωπαϊκό, που αφορά το πώς είναι δομημένη η ευρωπαϊκή κοινωνία, το σύνολό της, ποιες είναι οι επιλογές της, ποιες είναι οι προτεραιότητές της, σε πόσο μεγάλο βαθμό αυτή η μαλθακότητα η οποία υπάρχει, δηλαδή είναι αστείο στην σύγχρονη εποχή να ασχολούμαστε και με ουσία για αν το αν θα υπάρχουν τρεις τουαλέτες, ανδρική, γυναικεία και για το ουδέτερο φύλλο, ή αν στο άρθρο Ο και Ι θα βάλουμε και το έτσι. Εδώ καταναλώνουμε. Και αυτό είναι και ένας και μία, πώς θα σας το πω, και μία ένδειξη της τριφυλότητας η οποία υπάρχει στην ευρωπαϊκή κοινωνία και στο δυτικό κόσμο γενικότερα. Γιατί και στην Αμερική, ιδίως στην Ανατολική Όχθη, εκεί υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και τα οποία δηλαδή μέχρι πρώτη μας ασχολούνταν αν ο Τζέφερσον ήταν ρατσιστής ή όχι. Και μάλιστα είχαν προτείνει να κατεβάσουν και τα γάλματά του. Κοντός ψαλμός Αλληλούια, την άλλη Κυριακή της Αγγλικής. Τουρκία. Διαβάζω ότι υπάρχουν προβλήματα στην προσέγγιση της με το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Με το Ισραήλ πήγε πίσω η συνάντηση η οποία πρόκειται να γίνει και από ό,τι λένε ήταν η δυσφορία του Ισραήλ στην επίσκεψη που θα έκανε η τουρκική αντιπροσωπεία στη Γάζα. Με την Αίγυπτο είναι τα γνωστά προβλήματα. Γενικά αυτές οι χώρες είναι πολύ επιφυλακτικές απέναντι στην τουρκική προσέγγιση. Δημιουργούνται προβλήματα και πιστεύω ότι θα περάσει χρόνος για να αποκατασταθεί ένα ανεκτό επίπεδο. Δεν λέω να ξαναγίνουν οι σχέσεις όπως ήταν παλιά, να αποκαταστεί ένα ανεκτό επίπεδο μεταξύ Αιγύπτου, Ισραήλ και Τουρκίας. Να σας προσγειώσω λίγο στα δυσάρεστα δικά μας. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται μια συζήτηση, η οποία από ό,τι μαθαίνω μεταξύ των θεσμών και της κυβέρνησης, για αν το πρωτογενές πλεόνασμα του 2023 θα είναι 2 ή 1%. Βλέπετε, μας απασχολούν και αυτά, έτσι. Δηλαδή, καλή είναι η υψηλή πολιτική, καλή είναι η γεωστρατηγική. Αναλύσεις, αλλά ο κόσμος ψηφίζει με την τσέπη του. Ψηφίζει με το ηλεκτρικό ρεύμα, ψηφίζει με το φυσικό αέριο, με τα ράφια του σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, είναι μια πολύ σημαντική συζήτηση. Οι Ευρωπαίοι πιέζουν, οι θεσμοί πιέζουν για ένα πλεόνασμα πρωτογενές του 2023 2%. Η ελληνική κυβέρνηση μάχεται για το 1%. Επομένως, ως συνήθως να καταλήξει κάπου στη μέση. Κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, με δεδομένο ότι το 2023 εκτός απρόπτου θα είναι και εκλογική χρονιά. Ουκρανία. Νομίζω τα είπατε όλα και ο κύριος Κανέλλος και ο κύριος Καλημερίδης και θα πει ακόμα περισσότερο. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι σαφέστατα και έχουμε πόλεμο ΝΑΤΟ Ρωσίας. Αυτό προέκυψε όμως πώς. Διότι αντιστάθηκε ο Ουκρανικός λαός. Αυτό δεν ήταν προγραμματισμένο. Υπήρξε παλαϊκή άμυνα. Αυτό δεν ήταν προγραμματισμένο. Και εγώ δεν μένω με τον κύριο Μάζη, ο οποίος προέβλεπε ότι σε 48 ώρες θα πέσει η Ουκρανία. Έτσι. Τότε όλοι το πιστεύουμε αυτό το πράγμα. Απλώς αυτός είχε την παρησία και το είπε. Ο συσχετισμός δυνάμεων ήταν συντριπτικός. Και ο συσχετισμός δυνάμεων παραμένει συντριπτικός. Συνεπώς,
Και από τη στιγμή μάλιστα που οι Ρώσοι άνοιξαν και το βόρειο μέτωπο μέσω Λευκορωσίας, ουδής όφρον άνθρωπος μπορούσε να σκεφτεί ότι πάμε σε, σχεδόν σε 2 μήνες πολέμου. Ουδής όφρον άνθρωπος μπορούσε να το σκεφτεί αυτό. Από τη στιγμή που η Ουκρανική άμυνα έδειξε αυτό το σθένος, ήταν πάρα πολύ λογικό και οι δυτικοί σύμμαχοι και κυρίως οι Αμερικάνοι να ενεργοποιήσουν άλλα σχέδια. Αυτή τη στιγμή έχουν τη δυνατότητα να περάσουν στο μέτωπο προηγμένα όπλα και το κυριότερο από όλα, το οποίο το ξέρει καλύτερα ο κ. Καλυτερίδης από εμάς, είναι ότι παρέχουν πληροφορία σε πρώτο χρόνο. Αυτό, όπως θα ξέρει και ο κ. Παστουσέας, είναι ένα πάρα πολύ θέμα στην έκβαση των επιχειρήσεων. Επίσης, να πω ότι έχασαν χθες τον 14ο στρατηγό οι Ρώσοι, τον στρατηγό Φορολόφ, ο οποίος κυδεύει στην Πετρούπολη. Και είναι ενδεικτικό ότι, σύμφωνα με μία ερμηνεία που δώσαν οι Αμερικανοί αναλυτές, ότι χάσαν τόσους πολλούς ανώτατους αξιωματικούς επιτελικούς και αξιωματικούς της πρώτης γραμμής οι Ρώσοι, διότι δεν υπάρχει σύστημα αξιωματικών μεσαίου επίπεδου. Αυτή είναι μία εκδοχή. Η άλλη εκδοχή είναι ότι είναι πάγια αρχή του ρωσικού στρατού, ξεκινώντας από το ότι οι στρατηγοί βρίσκονται στην γραμμή του μετώπου. Δεν ξέρω τι ισχύει, πάντως το γεγονός να χάσουν 14 υψηλότατους του ρωσικού στρατού είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει και δεν μπορούμε να δώσουμε. Να σημειώσω την περίεργη, εντός ή εκτός εισαγωγικών, άρνηση του Ζελένσκι να δεχτεί τον Μάγκερ. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μία οργή για την πολιτική της Γερμανίας, η οποία από το 2000, για να μην πω και πιο μπροστά, άνοιξε την πόρτα της εξάρτησης, της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης και κυρίως της Γερμανίας από την Ρωσία. Μάλιστα, ο Σταν Μάγκερ ήταν μαζί με τη Μέρκελ. Δεν μιλάμε τώρα και για τον Στρέντερ, ο οποίος είναι κανονικός υπάλληλος αυτή τη στιγμή, υψηλόμισθος υπάλληλος, αλλά υπάλληλος μαζί με τον Ρέντσι και τον Ανακοίνη Κακελά της Ευρωπαϊκής. Είχε κάθε λόγο ηθικούς αυτουργούς της δοκιμασίας που περνάει ο ουκρανικός λαός. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα, θέμα, κατά πόσον ηγέτες αυτού του επίπεδου, όσο πιεσμένοι και να είναι από τα γεγονότα, μπορούν να χάσουν την ψυχραιμία τους, να μην δουν ότι τελικά με τέτοιες κινήσεις, όσο δικαιολογημένες και να είναι από ηθική πλευρά, πολιτικά δεν βοηθούν την υπόθεση. Και δεν βοηθούν και την υπόθεση, και αυτό φάνηκε και από τις αντιδράσεις μέσα στη Γερμανία. Εγώ αυτά είχα να πω. Ίσως να θα μας δοθεί ευκαιρία. Ναι, ίσως θα μας δοθεί ευκαιρία να συζητήσουμε και για τα ρωσικά δίκτυα τα οποία υπάρχουν στην Δυτική Ευρώπη, στην Ευρώπη. Ενωμένες από τις σχέσεις της Λεπέν με τη Ρωσία και την χρηματοδότηση με 40 εκατομμύρια δολάρια που έχει το κόμμα της. Λοιπόν, κύριε Μουτζή, μια επισήμανση τηλεθεατή μας και μια ερώτηση σε εσάς πριν πάω στον κύριο Παστουστέα εγώ. Μια σε εσάς. Η επισήμανση του τηλεθεατή είναι, αν έχει κάποιον φίλο τεχνικό, ο κύριος Μουτζής, επειδή λέει ενδιαφέροντα πράγματα, ας του συμβουλευτεί λίγο, γιατί δεν τα ακούμε όλα. Μερικά από αυτά που λέτε τα φανταζόμαστε. Ακούμε ναι. Δηλαδή μερικές λέξεις και κάποιες φανταζόμαστε ότι είναι έτσι. Κάποια στιγμή δείτε λίγο, άμα θέλετε, το ηχητικό μέρος, γιατί έχει ενδιαφέρον η παρέμβασή σας και θέλουμε να σας παρακολουθήσουμε πιο αναλυτικά και άνετα. Τώρα, η ερώτησή μου για σας και πάω μετά στον κύριο Παστουσέα. Αυτή η επίκριση του Ζελένσκι προς την γερμανική ηγεσία, οι Γερμανοί, σε μια ειρηνική περίοδο, όπως όλες οι χώρες, ανέπτυξαν σχέσεις με τη Ρωσία. Δηλαδή, ποιο είναι το μεμπτό να αναπτύξει σχέση με τη Ρωσία? Γενικώς η Ρωσία, επειδή υπάρχει, είναι ένας διάβολος και άρα τον αποφεύγουμε, όπως το λιβάνι, όπως ο διάβολος το λιβάνι. Δηλαδή, γιατί σε ειρηνική περίοδο το να αναπτύξει σχέση με τη Ρωσία και να αγοράσει αέριο είναι τόσο επιλείψιμο
που να επισύρει την κατακρεώβηση του κύριου Ζελένσκι τη στιγμή που ζητάει και δισεκατομμύρια από τη Γερμανία. Εγώ αυτό δεν μπορούσα να το καταλάβω. Έχετε κάποια πιστική εξήγηση? Γιατί εκείνη την περίοδο σχέσεις ανέπτυξαν και οι Αμερικανοί, έχουν εταιρείες στην Ρωσία, ανέπτυξε και η Ελλάδα, όλες οι χώρες ανέπτυξαν. Ποια είναι η... Κοιτάξτε, κύριε Σαββίδη, οι Αμερικανοί χρόνια υπενθύμιζαν στους Γερμανούς ότι η εξάρτηση η οποία είναι να δημιουργηθεί από τη Ρωσία δημιουργεί πολιτικό πρόβλημα. Γι' αυτό και αναντιώθηκαν στον αγώνα Nord Stream 2. Καλώς ή κακώς, αυτή τη στιγμή κρίνουμε εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή, όλες οι κρίσεις οι οποίες γίνονται, γίνονται με δεδομένο ότι η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Με αυτό το δεδομένο γίνονται οι κρίσεις. Ως εκ τούτου, και ο Ζελένσκι πήρε αυτή την απόφαση. Και να πούμε και κάτι ακόμα, ότι η Ρωσία θέλουμε δεν θέλουμε, με οποιαδήποτε μορφή, θα παραμένει δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Εκείνο το οποίο θέλουμε είναι να υπάρχει μια δημοκρατική Ρωσία. Στο βαθμό που μπορεί να είναι. Όχι μια επεκτατική, μια επιθετική, η οποία συνεχώς να αισθάνεται ότι απειλείται. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Παστουσία, μην πάρετε το λόγο επιγραμματικά τα δικά μου. Πριν σας τα ερωτήματα που θα τα προσθέσετε στην ανάλυση σας. Το πρώτο που ήθελα να σας ρωτήσω είναι αν έχετε υπόψη σε αυτό το τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Σταυρίδης στον κύριο Παπαχελά, όπου επισημαίνει τις αδυναμίες που είχε η ρωσική πλευρά και αν στρατιωτικά πώς τις εκτιμάται. Δηλαδή, θεωρεί ο κύριος Σταυρίδης ότι περάσαμε σε μια άλλη φάση πολέμου, όπου οι ειδικές δυνάμεις με ελαφρύ οπλισμό, αντιεροπορικό και αντιαρματικό, φορητό οπλισμό, η τακτική που πρέπει να ακολουθηθεί, ότι η επιμελητεία του ρωσικού στρατού ήταν πολύ περιορισμένη, δεν μπορούσαν να προωθήσουν πράγματα στην πρώτη τους γραμμή. Και βάζει μέσα και τον παράγοντα ντρόνς και κυβερνοπόλεμο. Τώρα, υπήρχε μια ακύρωση επίσκεψης του ΓΕΘΑ στο Ισραήλ και ένα άρθρο σε ιστολόγιο το συνέδεσε με ένα μήνυμα που ήθελε να στείλει το Ισραήλ προς την Τουρκία, ένα θετικό μήνυμα. Αν υπάρχει κάποια πληροφόρηση, επειδή πρόκειται για επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΘΑ, τα νησιά τώρα, από τα νησιά ακόμα μας πιέζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, και αποτέλεσε και μια ευκαιρία ίσως για την κυβέρνηση να αποσυρθούν τα ρωσικής, μάλλον σοβιετικής κατασκευής όπλα. Υπάρχει κρίσιμο σημείο που... Δηλαδή, τα νησιά προστατεύονται είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν αυτά τα όπλα. Ανεξαρτήτως, δηλαδή, αν υπάρχουν αυτά τα όπλα, προστατεύονται τα νησιά. Και αν δεν είναι έτσι, αν δηλαδή χρειάζονται τα όπλα, υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο πέραν του οποίου φέρει ευθύνη και η στρατιωτική ηγεσία, εάν οι πολιτικοί την πιέζουν να αποσυρθούν αυτά τα οπλικά συστήματα. Και βεβαίως νομίζω θα μας πείτε μόνο σας για το Μόσχα. Έχετε το λόγο, σας ακούμε προσεκτικά. Μην έχετε άγχος χρόνου, σας ακούμε. Λοιπόν, καταρχάς ήταν εξαιρετική η παρουσίαση από όλους τους συνομιλητές και τις ανάλυσεις των γεγονότων που έτρεξαν την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και μέχρι τώρα σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, αλλά και τα εσωτερικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ σε σχέση και με την Ουκρανία και με την Τουρκία. Εάν θέλετε να αρχίσω από την τελευταία ερώτηση που κάνετε στον κύριο Μουμπτζή, γιατί είναι μεμπτό η Γερμανία να έρθει κοντά με την Ρωσία. Σύμφωνα με τις αναλύσεις ή, εν πάση περιπτώσει, τις θεωρίες των μεγάλων Αγγλοσαξώνων και θεωρητικών της γεωπολιτικής, αυτές οι δύο χώρες, δηλαδή η Ρωσία και η Γερμανία, δεν πρέπει να έρθουν ούτε πολύ κοντά, ούτε να γίνουν αντίπαλοι. Γιατί αν γίνουν αντίπαλοι θα αποσταθεροποιήσουν την Ευρώπη, αλλά και όλο τον κόσμο. Εάν έρθουν πάρα πολύ κοντά, θα κυριαρχήσουν. Επομένως, εάν έρθει πολύ κοντά η Ρωσία με τη Γερμανία, που έγινε αυτό μέσω του αερίου και μέσω της Γερμανίας και της εξάρτησης της Γερμανίας, εξαρτήθηκε και η Ευρώπη. Επομένως, ο αγγλοσαξονικός παράγων, δηλαδή οι ναυτικές δυνάμεις, ανησύχησε πάρα πολύ, διότι κινδύνευσε η ηγεμονία ή κινδυνεύει η ηγεμονία της Δύσης. Άρα, λοιπόν, οι προειδοποιήσεις που έγιναν στο παρελθόν προς τη Γερμανία αλλά και προς τη Ρωσία, δεν πέτυχα τίποτα. Να θυμίσω ότι πέρα του Nord Stream 2, υπήρχε και ο South Stream,
για τον οποίο υπάρχουν υπόνοιες ότι ό,τι συνέβη το 2007-2008 συνέβη στην Ελλάδα, εννοώ. Συνέβησαν διότι οι ελληνικές κυβερνήσεις τότε είχαν προτεραιότητα το South Stream 2. Κλείνω εδώ και πάω στις ερωτήσεις και στο σχολιασμό των αγαπητών συνομιλητών και στις ερωτήσεις τις δικές σας. Όσον αφορά, όπως είπε ο κύριος Κανέλλος, την προειδοποίηση του πυρηνικού πολέμου, νομίζω ότι είναι υπερβολικός αυτή τη στιγμή ο Ζελένσκι. Όμως βλέπετε ότι όσο περνάει ο καιρός και όσο η Ρωσία δεν επιτυχάνει αυτά που θέλει και μπροστά στις αποτυχίες που αντιμετωπίζει, ανακοινεί το θέμα των πυρηνικών ως αποτροπή. Νομίζω ότι έχουμε άλλο ένα στάδιο πριν να περάσουμε στην πραγματική απειλή, πυρηνική απειλή, δηλαδή, όπως είπε και ο κ. Καλεντερδής, μετά τη βύση του Μόσκοβα, περιμένουμε και ο κ. Κανέλλος ανέφερε ότι αυξήθηκαν οι βομβαρδισμοί, άρα έχουμε περάσει σε μια φάση που η Ρωσία θα εντείνει τα χτυπήματά της, τους βομβαρδισμούς της, και θα αποκαλύψει ενδεχομένως και κάποια όπλα τα οποία δεν χρησιμοποιήσε μέχρι τώρα. Γιατί, όπως αναφέρθηκε από τους αγαπητούς συνομιλητές και από εσάς, κύριε Σαββίδη, μέχρι τώρα ίσως πήγαινε χαλαρά. Εγώ θα έλεγα ότι δεν πήγε μόνο χαλαρά. Ένα από τα διδάγματα που ίσως έχει αυτός ο πόλεμος είναι ότι δεν είχαν ξεκάθαρο αντικειμενικό σκοπό και αποστολή οι ρωσικές δυνάμεις. Δηλαδή, εγώ έχω την απορία τι πήγαν να κάνουν στο Κίεβο. Γιατί έγινε τόσες μάχες και γιατί σκοτώθηκε τόσο κόσμο στο Κίεβο και στη συνέχεια αποσύρθηκαν. Γιατί διάσπασε τις δυνάμεις της σε χιλιάδες χιλιόμετρα εδάφους και δεν συγκέντρωσε το στρατό του στα συγκεκριμένα σημεία στα οποία ενδεχομένως να ήταν ο αντικειμενικός σκοπός. Δηλαδή ότι εκεί έπρεπε να χτυπήσει. Άρα λοιπόν είχαμε διάσπαση δυνάμεων και μη καθαρή στρατιωτική αποστολή. Ο κ. Κανέλλος έκανε την ερώτηση σχετικά με το εθνικό συμφέρον και τους εξοπλισμούς. Το εθνικό συμφέρον μας. Γενικότερα το εθνικό συμφέρον μας πρέπει να μην υποβαθμίζεται σε σχέση με τα συμφέροντα τα οποία θα μου επιτρέψει να πω πάντα υποβαθμίζουμε τα εθνικά μας συμφέροντα μπροστά στα συμφέροντα των συμμαχιών μας ή των οργανισμών που συμμετέχουμε. Όχι μόνο τώρα, αλλά και στο παρελθόν. Θυμάστε διάφορα γεγονότα που έχουν συμβεί από την ένταξή μας στο ΝΑΤΟ και τις συγκρούσεις ή τα επεισόδια που είχαμε την Τουρκία από το 1955 μέχρι την Κύπρο. Πάντα μας πιέζανε, μην ηρεμήστε, μην διασπάσουμε την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Θα πρέπει η αντιμετώπιση να είναι σχετικά ήπια για να μην έχουμε ροχμές σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο που ενδεχομένως περνάγαμε τότε και περνάμε τώρα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει η ανάγκη να είναι όλοι συντεταγμένοι στο ΝΑΤΟ και θα πρέπει εμείς να μην σηκώνουμε τους τόνους προς την Τουρκία. Αυτό λοιπόν είναι μια υποταγή του εθνικού συμφέροντος στα συμφέροντα του ΝΑΤΟ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είδαμε και από τον Υπουργό Άμυνας, ο οποίος ανέφερε ότι δεν είναι ώρα να λέμε κάτι για την Τουρκία. Θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Όταν ερωτήθηκε γιατί συμφωνήσαμε για κάποιο κέντρο αριστείας, το οποίο δημιουργείται στην Τουρκία. Το εθνικό συμφέροντας, λοιπόν, και οι εξοπλισμοί είναι παράγοντας, μάλλον οι εξοπλισμοί είναι παράγοντας της αποτροπής. Και οι εξοπλισμοί μας θα έπρεπε κυρίως να βασίζονται σε εξοπλισμούς και στην αμυντική μας βιομηχανία, η οποία σχεδόν δεν υφίσταται. Οι Τούρκοι, από την άλλη πλευρά, έχουν κάνει μεγάλες προόδους. Είναι στο 70% αυτάρκες και συνεχίζουν. Και κατά διαστήματα, κατά περιόδους στο παρελθόν, στα οποία για κάποια θέματα
όπως γίνεται τώρα, δηλαδή η Τουρκία πάντα ήταν μία πρόβλεπτη για το ΝΑΤΟ χώρα, της είχαν επιβληθεί εμπάρκο και το 1974, αλλά και τώρα υπάρχει ένα εμπάρκο στα, όσον αφορά τα F-16 και τα F-35. Αυτά λοιπόν, τα εμπάρκο τα οποία της επιβλήθηκαν, τα αξιοποίησε. Διότι με ποια έννοια τα αξιοποίησε, ότι αφού δεν μου δίνετε όπλα, θα κάνω εγώ τα δικά μου. Έκανε λοιπόν το πρόγραμμά της και αυτή τη στιγμή είναι στο 70% αυτάρκης και προοδεύει σε αυτό το τομέα. Από την άλλη μεριά, εμείς δεν κάναμε τίποτα, όχι μόνο για να υποστηρίξουμε τις ένοπλες δυνάμεις όσον αφορά την αμυντική βιομηχανία, αλλά και αυτό να το εξάγουμε. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή εξάγει. Όπως ξέρετε, τα UAVs, τα Bayraktar, είναι ανάρπαστα, ας πούμε, και στην Ουκρανία, αλλά και στο πόλεμο της, στο Αζερμπαϊτζάν με την Αρμενία. Επίσης, ο κύριος Καλεντερίδης αναφέρθηκε στην κλιμάκωση των επιχειρήσεων που, όπως αναφέραμε, των Ρώσων, ώστε να αποκαταστήσουν και το γοητρό τους, το οποίο ετρώθη από τη βύση του Μόσκοβα, αλλά να δουν πώς θα επιτύχουν τους στρατιωτικούς στόχους, που βέβαια μέσω των στρατιωτικών στόχων θα επιτευχθούν και οι πολιτικοί τους στόχοι. Είναι σημαντικό επίσης αυτό που ανέφερε ο κ. Καλεντερίδης για τον ΟΗΕ. Βλέπουμε μια υποβάθμιση του ΟΗΕ. Δεν τον βλέπουμε να παίζει κανένα ρόλο σε αυτή τη σύγκρουση. Αντιθέτως, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες από την Τουρκία, Ισραήλ, κάποια στιγμή αναφέρθηκε και η Κίνα. Όμως δεν βλέπουμε πουθενά τον ΟΗΕ να διαγραμματίζει κανένα ρόλο. Επομένως, ίσως είναι ένας στόχος και αυτός να υποβαθμιστεί ο ΟΗΕ και ενδεχομένως αυτές οι δύο χώρες ή εμπασχετώς οι χώρες οι οποίες έχουν το δικαίωμα αρνησυγκυρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να μην μπορούν να έχουν λόγο. Προφανώς θα θέλαμε ένα ΟΗΕ ο οποίος είναι ισχυρός και ο οποίος μπορεί να διεξάγει και να το έργο του και να μπορεί να φέρει αποτελέσματα σε τέτοιου είδους συγκρούσεις. Επίσης, όπως είπε και ο κύριος Κανέλος, αλλά και ο κύριος Καλεντερίδης, είδαμε την Κίνα να αρχίζει να αντιδρά. Αυτός λοιπόν ο στρατιωτικός πόλεμος που διεξάγεται στην Ουκρανία, έχουμε ένα στρατιωτικό πόλεμο μάλλον στην Ουκρανία και ένα πολιτικό και οικονομικό πόλεμο σε όλο τον πλανήτη. Βλέπουμε λοιπόν την Κίνα να κινείται προς την να απειλεί εντός εισαγωγικών την Ταϊβάν και από την άλλη μεριά βλέπουμε προσγειώσεις κινέζικων αεροσκαφών με οπλικά συστήματα στη Σερβία. Βλέπουμε ότι ενδεχομένως η Κίνα να λαμβάνει αυτά που γίνονται στην Ουκρανία ως απειλή, δεδομένου ότι είχε ανακηρυχθεί ως νούμερο ένα απειλή από τους Αμερικάνους πριν την κρίση. Ίσως θεωρεί ότι μετά την Ρωσία ίσως έχει σειρά αυτή, επομένως θα κινηθεί και θα προσπαθήσει και αυτή να βρει ερίσματα ή, εν πάση περιπτώσει, να κάνει συμμαχίες. Η επίσκεψη της κυρίας Νούλαντ ήταν σημαντική για αυτά, για να μας ανοίξει τα μάτια προς τα που κινούνται τα πράγματα. Είδαμε ότι ανέφερε ότι ο instrument έχει τελειώσει, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει, ενώ από τη δικιά μας πλευρά δεν αναφέρθηκε τίποτα. Βγήκε ευτυχώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και ανέφερε ότι αυτό είναι δικό μας θέμα. Δεν μπορεί να έχετε εσείς άποψη, θα το δούμε εμείς, θα το εξετάσουμε εμείς. Επίσης, σε σχέση με τους οδρογονάθρακες, όπως ανέφερε και ο κ. Κανέλος, στο Ιόνιο, αλλά και νότια της Κρήτης, αλλά και γενικότερα, βλέπουμε αυτό το θέμα να ανακινείται τα τελευταία χρόνια με παλιδρομήσεις από τις ελληνικές κυβερνήσεις και ίσως αυτή τη στιγμή που ξαφνικά η Ευρώπη κατάλαβε ότι είχε εξαρτηθεί πάρα πολύ από το ρωσικό πετρέλαιο, να δόθηκε
να πω το πράσινο φως στην ελληνική κυβέρνηση να αναζητήσει κοιτάσματα που ενδεχομένως ήξερε και ξέρουμε ότι υπάρχουν και στο Αιγαίο, και στο Ιόνιο και στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά τα οποία δεν τα βγάζαμε ή δεν ασχολιόμαστε. Υπήρχαν παλιοδρομήσεις, κάνουμε έρευνες, δεν κάνουμε, θα δούμε, έχουμε, δεν έχουμε. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, και η τιμή του φυσικού αερίου είναι υψηλή, αλλά ενδεχομένως και η απεξάρτηση από τη Ρωσία μας πρόκεινει να αναζητήσουμε το φυσικό αέριο που έχουμε στην ελληνική ΑΟΣ. Και ήταν πολύ άσχημο για την Ελλάδα να έχει πλούτο που μπορεί να στηρίξει τη χώρα, το λαό της, και να μην το βγάζουμε για κάποιους λόγους. Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι, είναι προφανής. Να μην δημιουργήσουμε αναταραχή στην περιοχή και να μην ενοχληθεί ο γείτονάς μας. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρχει μια θετική εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Βεβαίως υπάρχει και μια κινητικότητα και κυρίως μας δίνει τα σημάδια και η κυρία Νούλαντ αλλά και από την πλευρά της Αμερικής γιατί μας προορίζουν. Μας προορίζουν λοιπόν για πύλη του LNG, ενδεχομένως κάποιοι μικροί αγωγοί που εάν με την παρέμβαση των Αμερικάνων ληφθούν στην Κύπρο, κάποιοι μικροί αγωγοί μπορεί να περάσουν και προς την Τουρκία ή κάποιος άλλος αγωγός να περάσει από την Αίγυπτο προς την Ελλάδα. Αυτά θα δούμε. Υπάρχει κινητικότητα λοιπόν και η κινητικότητα αυτή, επειδή την βλέπουν οι Ρώσοι και ο κ. Καλαντερίδης ανέφερε την γαλάζια πατρίδα, αυτό ακριβώς προσπαθεί να τονίσουν οι Τούρκοι με αυτή την άσκηση, ότι χωρίς εμάς στην Ανατολική Μεσόγειο δεν θα γίνει τίποτα. Εμείς είμαστε λοιπόν αυτοί που κρατάμε τα κλειδιά της Ανατολικής Μεσογείου. Η γαλάζια πατρίδα είναι, όπως ανέφεραν, είναι ζωτικός χώρος για μας. Ό,τι θα γίνει στην Ανατολική Μεσόγειο θα είμαστε κι εμείς μέσα στα πράγματα. Είτε έχουμε δικαίωμα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, είτε δεν έχουμε. Τώρα, όσον αφορά την την Ουκρανία, είπε ο κ. Μουτζής για προηγμένα όπλα και πληροφορίες που παρέχονται από τους δικούς και ιδιαίτερα από τους Αμερικάνους και τους Βρετανούς στην Ουκρανία. Πράγματι, θα ήθελα να σχολιάσω κάποια διδάγματα με αφορμή αυτή την επισήμανση του κύριου Μουμτζή, κάποια διδάγματα που βγαίνουν από αυτή τη σύγκρουση και που αφορούν και εμάς. Και μέσα σε αυτό θα απαντήσω και σε αυτή την επισήμανση του κύριου Μουμτζή. Είναι το πρώτο διδάγμα που πρέπει να έχουμε υπόψη μας και κυρίως οι πολιτικές μας ηγεσίες, είναι ότι η αποτροπή απαιτεί προετοιμασία και στους εξοπλισμούς, αλλά και να στέλνει ορθά μηνύματα στον αντίπαλο. Τι είδαμε πριν την κρίση, πριν ξεκινήσει η εισβολή των Ρώσων στη Ρωσία, είδαμε αλλοπρόσελα μηνύματα να εκπέμπονται κυρίως από τον πρόεδρο της Ουκρανίας. Ενώ είπα η Αμερική του δίνανε και το σχέδιο εισβολής των Ρώσων, αν θυμάστε καλά, ο Ζελένσκι έλεγε αφήστε τις ιστερίες, μας κάνετε κακό. Και επίσης, ενώ όπως είπαμε, ήξεραν το σχέδιο, ακόμη και το σχέδιο εισβολής, δεν κηρύχθηκε επιστράτευση. Η επιστράτευση κηρύχθηκε την ημέρα της εισβολής. Επομένως, το μήνυμα που εξέπεμπε προς την άλλη πλευρά ήταν ότι εμείς δεν θα αντισταθούμε, ελάτε. Ένα άλλο σημείο που δεν εκπέμπει σωστό μήνυμα, κατά την άποψή μου, ήταν ότι στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων
γινόντουσαν δηλώσεις συνεχώς ότι όχι μόνο θα μπούμε στο ΝΑΤΟ, αλλά θα αναπτύξουμε και πυρηνική δυνατότητα. Αυτό λοιπόν δεν είναι σωστά μηνύματα όταν θέλεις να αποτρέψεις μια εισβολή, ένα πόλεμο, και αυτό το λέω στα πλαίσια δικά μας. Τα μηνύματα της αποτροπής δεν είναι μόνο οι στρατιωτικοί εξοπλισμοί, είναι και τα σωστά μηνύματα που περνά στον αντίπαλο, ώστε να ξέρει ότι όταν έρθει θα αντιμετωπίσει αυτά τα πράγματα. Διότι αν έχει λάθος πληροφορίες, θα κάνει και αυτός λάθος. Δηλαδή, και ο Ρώσος νομίζω ότι έκανε λάθος. Διότι, εκτός εάν αυτά τα μηνύματα που εξεπέμπω από την άλλη πλευρά, τη μεριά της Ουκρανίας, ήταν επίτηδες λανθασμένα για να υποστεί αυτά που υφίσταται σήμερα ο Ρωσικός στρατός. Ένα άλλο συμπέρασμα είναι ότι είμαστε μόνοι μας. Αποδείχθηκε δηλαδή ότι όσο και αν είμαστε συμπαθείς, όσο και αν έχουμε φίλους, όσο και αν έχουμε συμμάχους, αυτοί που θα μπουν μπροστά, αυτοί που θα σκοτωθούν, θα είμαστε εμείς και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να μπει μπροστά για μας. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή η Ουκρανία, ο λαός της θυσιάζεται. Θυσιάζεται λοιπόν και όλοι εμείς απ' έξω κάνουμε τα σχόλιά μας. Άλλοτε είμαστε θερμοί υποστηρικτές, άλλοι λιγότερο, αλλά είμαστε παρατηρητές. Στέλνουμε όπλα, αλλά είμαστε παρατηρητές. Άλλοι χύνουν το αίμα τους. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας σοβαρά. Όσον αφορά, είπαμε για την, ότι δεν είχε ξεκάθαρη αποστολή οι ρωσικές δυνάμεις. Δεν είχαν ξεκάθαρη αποστολή. Και το σχέδιό τους ήταν αποτυχημένο. Είδαμε διάσπαση των δυνάμεων, είδαμε χαλαρότητα. Χαλαρότητα. Δεν είδαμε να... Ενώ έχουμε δει αιματοχυσίες, έχουμε δει αμάχους να σφαγιάζονται, έχουμε δει φρικτά πράγματα. Παρόλα αυτά είδαμε ότι δεν χτυπήθηκαν ούτε σημαντικά κέντρα διοίκησης και ελέγχου, ούτε σημαντικές υποδομές. Από ό,τι βλέπουμε από τις ανταποκρίσεις, βλέπουμε ότι το Κίεβο είναι μια πόλη η οποία έχει το ρεύμα, έχει θέρμανση, έχει... Ενώ στα περίχωρα γίνονταν μάχες. Στο κέντρο, λοιπόν, μια μεγάλη πόλη είχε όλες τις υποδομές της. Ενδεχομένως, όπως είπα, δεν είχε καθαρό σκοπό. Δεν είχε καθαρό αντικειμενικό σκοπό. Ένα άλλο συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε είναι ότι αυτός ο πόλεμος ήταν ένας ασύμμετρος πόλεμος. Γίνανε συγκρούσεις εντός των πόλεων, ενώ οι Ρώσοι ερχόντουσαν για να αντιμετωπίσουν ένα Ουκρανικό στρατό επί του πεδίου, αντιμετώπισαν δυνάμεις οι οποίες ήταν εντός των πόλεων, με μικρά όπλα έξυπνα όπως τα αντιαρματικά και τα αντιεροπορικά τα οποία είχαν προμηθευτεί. Αναφέρθηκε ο κύριος Μουμπτζής, νομίζω, για την παλαϊκή άμυνα, πόσο σημαντική είναι η παλαϊκή άμυνα και στα νησιά μας αλλά και στον Εύρο. Βλέπετε λοιπόν ότι κινήθηκαν με σχετικά φτηνά και μικρά όπλα και προκάλεσαν τόσο μεγάλες ζημιές στις ρωσικές δυνάμεις. Επίσης, αυτό που είναι επίσης σημαντικό είναι ότι κινήθηκαν σε μικρές ομάδες, οι οποίες ήταν αποκεντρωμένα, δηλαδή δεν χρησιμοποιήθηκε, είχαν σύστημα διοίκησης και ελέγχου, αλλά λειτουργούσαν αυτόνομα. Αυτόνομα και αναπτύξαν και πρωτοβουλία και ευελιξία οι μικρές αυτές τις ουκρανικές ομάδες. Και προκαλέσαν αυτές τις ζημιές τις μεγάλες, όπως είδαμε. Ένα άλλο τομέας, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός, είναι τα UAVs, όπως αναφέρθηκαν. Ποικίλα UAVs και ποικίλες τακτικές αναπτύσσονται και αναπτύχθηκαν και έχει σχέση βεβαίως και με την προσβολή του Μόσκοβα, που αν έτσι είναι οι πληροφορίες οι οποίες έχουμε, χρησιμοποιήθηκαν και UAVs.
Επίσης, είπε ο κύριος Μουντζής ότι είχαν μεγάλη απώλεια στρατηγούς. Επιτρέψτε μου να κάνω αυτό το συλλογισμό που από τις αρχές της εισβολής της Ρωσικής, οι Ρώσοι άρχισαν να χάνουν στρατηγούς. Πόσους έχασαν αυτούς τους στρατηγούς? Και μάλιστα οι Ουκρανοί ξέρανε και ποιοι στρατηγούς σκοτώθηκε εκείνη τη στιγμή. Έχω την εντύπωση και την αίσθηση ότι αυτό συνέβη διότι δεν είχαν καλές επικοινωνίες ή, εν πάση περιπτώσει, είχαν παρεμβολές. Χρησιμοποιήθηκαν κινητά τηλέφωνα. Τα κινητά τηλέφωνα είχαν υποκλαπεί. Ξέρανε κάθε κινητό τηλέφωνο σε ποιο στρατηγό ανήκει. Εφόσον λοιπόν υπήρχε υποκλοπή, ξέρανε και πού βρίσκεται αυτός. Και συνέχεια UAVs, αυτά κάποια πολύ φθηνά UAV, πήγαιναν από πάνω και άφηναν μια μικρή βόμβα και έτσι και σκοτώνονταν, αλλά και ήξεραν ποιο σκοτώνουν. Επομένως, η χρήση των UAV, αλλά και ο ηλεκτρικός πόλεμος, οι πληροφορίες, εδώ παίζουν σημαντικό ρόλο, εξαιρετικά σημαντικό ρόλο, που δεν φαίνεται. Επίσης, αναπτύχθηκαν, εκτός των Bayraktar, έχουν αναπτυχθεί και άλλα UAV, τα οποία, από ό,τι ακούσαμε, χρησιμοποιούνται σε περίεργες τακτικές που αναπτύσσονται και εξελίσσονται. Υπάρχουν UAV που λειτουργούν σε τριάδες, το ένα φέρει τον οπλισμό, πιο μικρά δηλαδή, την UAV, το ένα φέρει τον οπλισμό, το άλλο έχει την επιτήρηση, δηλαδή βλέπει, και το τρίτο έχει συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, δηλαδή παρεμβολής ή υποκλοπής. Όλα αυτά λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Θα πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη μας ότι, όπως ανέφερα για τις επικοινωνίες, οι ασύρματες επικοινωνίες που χρησιμοποιούν οι μονάδες οι οποίες είναι αναπτυγμένες σε μεγάλη απόσταση από τα κέντρα διοικήσεως, αλλά και τα πλοία τα οποία έχουν ασύρματες επικοινωνίες, υφίστανται και παρεμβολές και υποκλοπές. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό το κομμάτι έχει λειτουργήσει πάρα πολύ και σε μεγάλη έκταση και θεωρώ ότι εκεί συμβάλλουν πάρα πολύ και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ, αλλά και η Μεγάλη Βρετανία. Ένα άλλο κομμάτι αυτού του ηλεκτρονικού πολέμου και των πληροφοριών είναι και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βλέπουμε ότι όχι μόνο όταν καταστρέφονται τα κέντρα διοίκησης ελέγχου, οι επικοινωνίες όπως αναφέραμε, τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να χρησιμοποιηθούν για μεταφορά εντολών, πληροφοριών. Και επίσης, σε αυτόν τον πόλεμο είδαμε να εμπλέκονται και ιδιώτες. Δηλαδή, οι δορυφόροι του Elon Musk διατέθηκαν μαζί με εξοπλισμό στις Ουκρανικές δυνάμεις. Επομένως, ήταν ένα πλεονέκτημα και είχαν τη δυνατότητα οι Ουκρανικές δυνάμεις να παίρνουν εντολές με μακρυσμένα σημεία και ακόμη και όταν δεν είχαν επικοινωνίες. Σημαντικό επίσης είναι, όπως ανέφερε και ο κ. Καραντηρίδης και οι άλλοι αξιόλογοι συνομιλητές, η Δυτική Μέρινα, που δεν την είχαν οι ρωσικές δυνάμεις, δηλαδή δεν είχαν οι γραμμές, ήταν απλωμένοι σε μεγάλη έκταση και δεν μπορούσαν ούτε να ανεφοδιαστούν, ούτε να αναπληρώσουν τις απώλειες. Τώρα, όσον αφορά το Μόσκβα και πώς έγινε αυτό, υπάρχουν από τις δύο πλευρές. Οι πληροφορίες είναι από τη μια πλευρά ότι ευλήθη με δύο Νέπτουνα από την Ξηρά, η άλλη πλευρά λέει ότι έγινε ατύχημα. Ό,τι και να έγινε, δείχνει ότι το πολεμικό ναυτικό της Ουκρανίας και ιδιαίτερα η ναυαρχίδα. Και γιατί λέμε ναυαρχίδα? Γιατί εκεί υπάρχουν εξελιγμένα συστήματα διοίκησης και ελέγχου για διατήρηση της ναυτικής εικόνας. Επομένως, επιβαίνει ο διοικητής των ναυτικών επιχειρήσεων και έχει τον έλεγχο όλης της περιοχής. Επομένως, ήταν ένα πλοίο υψηλής αξίας για την Ρωσία
Και επίσης, συνήθως σε αυτά τα πλοία βάζουμε το καλύτερο προσωπικό. Δηλαδή, το Μόσχβα θα πρέπει να έχει το καλύτερο προσωπικό, το καλύτερο πλήρωμα σε σχέση με τα άλλα πλοία, τα ρωσικά. Είτε στη μία περίπτωση στην άλλη, είδαμε ότι δεν αντέδρασαν σωστά. Έχουμε λοιπόν ένα πλοίο που δεν έχει υψηλή ετοιμότητα, πιθανόν δεν έχει και την εκπαίδευση, αλλά δεν έχει και το ηθικό. Όσον αφορά τώρα, εάν πράγματι ισχύει ότι ευλήθη με δύο πυράβλους Νέπτουν, οι πληροφορίες που έχουμε ότι αυτό έγινε σε συνεργασία με UAV, δηλαδή το UAV έδειχνε ενδεχομένως το στίγμα του πλοίου, δηλαδή το πλοίο ήταν σε μια απόσταση 60 ή 80 μιλίων από την ξηρά. Ενδεχομένως το ραντάρ του κατευθυνόμενου βλήματος στην ξηρά δεν μπορούσε να δει στα 80 μίλια, γιατί ήταν χαμηλά. Δεν μπορεί να δει ποιος είναι αυτός. Αν είναι πράγματι ο στόχος αυτός είναι το Μόσχοβα, θα πρέπει να το βεβαιώσει είτε με ένα υπτάμενο μέσο το οποίο πετάει στην περιοχή, να δει δηλαδή ότι υπάρχει στόχος και να επιβεβαιώσει ότι πράγματι είναι, δεν είναι εμπορικό, είναι πράγματι πολεμικό και είναι το Μόσχοβα. Αυτό λοιπόν έγινε με ένα UAV. Το UAV έδινε μονίμως έδινε το στίγμα της θέσης του πλοίου. Ενδεχομένως, εάν λειτουργήσε και με άλλα UAVs, έκανε και παρεμβολές στα οπλικά συστήματα και στα ραντάρ του πλοίου. Ο πύραυλος, ο οποίος εκτοξεύτηκε, δεν χρειάστηκε να ανοίξει το ραντάρ του από την στιγμή της εκτόξευσης. Εφόσον είχε το στίγμα, το άνοιξε λίγο πριν χτυπήσει το πλοίο. Στο πλοίο δεν λειτουργήσαν οι ζώνες ασφαλείας, γιατί ένα τέτοιο πλοίο έχει τρεις ζώνες ασφαλείας. Δηλαδή έχει την όπλα για απόκρουση επερχομένων βλημάτων σε μεγάλη απόσταση, σε μεσαία και σε κοντινή απόσταση. Δηλαδή έχει τρεις ζώνες οι οποίες δεν λειτουργήσαν. Έχει συστήματα αυτοπροστασίας και μερικές φορές κάποια πλοία έχουν και αυτόματα συστήματα, δηλαδή όταν είναι ενεργοποιημένα, δεν χρειάζεται και νιώθουν απειλή από τους υπολογιστές που έχουν, δεν χρειάζεται να ανθρώπινες παράγοντας. Όλα αυτά λοιπόν βλέπουμε ότι δεν λειτουργήσαν. Το πλοίο ευλήθη, αλλά και εγκαταλείφθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Πού είναι οι αντιδράσεις των αγημάτων για την περίπτωση πυρκαγιάς, την κατάκληση των πυρηταποθηκών για να μην πάρουν τα βλήματα φωτιά. Δηλαδή, είδαμε μια αντιμετώπιση του πληρώματος, το οποίο μας οδηγεί, σύμφωνα με αυτά που σας είπα προηγουμένως, ότι το πολεμικό ναυτικό της Ρωσίας δεν είναι αυτό που περιμέναμε. Θεωρούσαμε ότι ήταν η εκπαίδευση του σε υψηλό επίπεδο, ότι υπήρχαν ικανότητες. Από την άλλη πλευρά μπορούμε να πούμε όμως ότι ίσως υπάρχει κάποιο επίπεδο ικανοτήτων, όμως η μη ύπαρξη ουκρανικού ναυτικού ίσως τους χαλάρωσε. Χαλάρωσαν λοιπόν, υπήρχε μια χαλαρότητα η οποία τους τύχησε. Το δίδαγμα είναι ότι όταν είσαι σε επιχειρήσεις, είτε στη θάλασσα, στον αέρα ή στη ξηρά, πρέπει να είσαι πάντα σε εγκρήγορση και να περιμένεις αυτό το οποίο θεωρείς ότι είναι μακρινή η πιθανότητα να σου συμβεί. Όλα μπορούν να συμβούν και όλα γίνονται. Και όλοι είναι τρωτοί. Ακόμη και η καλύτερη πλατφόρμα, είτε είναι τάγκς, είτε είναι αεροπλάνο, είτε είναι πλοίο, η καλύτερη πλατφόρμα δεν είναι άτρωτη. Θα πρέπει λοιπόν τα μάτια, τα αυτιά, η ένταση, τα συστήματα και η εκπαίδευση και το ηθικό να είναι πάντα στο ανεβημένα στο μέγιστο βαθμό για να έχεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Ο κύριος Σαββίδης έθεσε, αν ξέρω κάτι, για τη συνέντευξη του κύριου Σταυρίδη που αφορά τις ειδικές δυνάμεις. Νομίζω
Αυτό αναλύθηκε... κάνατε μία. Σε αυτά που είπατε, σε αυτά που είπατε απαντήσατε σε αυτά, ψεύρους μάσιμοι. Ναι. Τώρα, σχετικά με το Ισραήλ και την Τουρκία, νομίζω αυτά που συμβαίνουν στη... Δεν έχω πληροφόρηση, αλλά νομίζω αυτά που συμβαίνουν στην... ταραχές που συμβαίνουν στην Ιερουσαλήμ και στα... στην πλατεία των Δεμένων έχουν σχέση και με αυτή την... την επιφύλαξη που έχει το Ισραήλ προς την Τουρκία και νομίζω ακόμη και αν ίσως πιέστηκε και το Ισραήλ και η Τουρκία και η Ελλάδα να τα βρουν στην Ανατολική Μεσόγειο σχετικά με, την, με τους αγωγούς, νομίζω ότι το Ισραήλ δεν κάνει πίσω στα εθνικά του συμφέροντα και η αποκατάσταση των σχέσεων με την Τουρκία θα πάρει πολύ χρόνο διότι δεν μπορούν να γνωρίσουν ότι στήριζε ή στηρίζει μέχρι τώρα την ηγεσία της, της Χαμάς στη, στη Γάζα, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα, είχατε πει επίσης σοβιετικής κατασκευής, η απόσυση σοβιετικής κατασκευής... Για τα οπλικά συστήματα που είναι στα νησιά, πολλά έχουν φύγει, πλέον έχει επιβεβαιωθεί αυτό και πιέζεται η κυβέρνηση να στείλει κι άλλα. Κοιτάξτε, και ρωτάω, πολλά... υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο πέραν του οποίου έχει ευθύνες και η στρατιωτική υπάρχει... ηγεσία. Κοιτάξτε, η στρατιωτική ηγεσία μπορεί να κάνει τις ηγήσεις της, όμως η απόφαση είναι της πολιτικής ηγεσίας. Πολλές ηγήσεις στρατιωτικής ηγεσίας έχουν απορριφθεί από την πολιτική ηγεσία για διάφορους λόγους που αυτή ξέρει. Δεν μπορεί η στρατιωτική ηγεσία να γνωρίσει τις αποφάσεις των πολιτικών προϊσταμένων. Η πολιτική ηγεσία κάνει τις ηγήσεις της, αλλά η τελική απόφαση είναι της πολιτικής ηγεσίας. Αυτό που θα ήθελα να επισημαίνω επίσης είναι, επειδή αυτή την περίοδο έχουμε πάρα πολλές παραβιάσεις, πάρα πολλές παραβιάσεις και ιδιαίτερα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αυτά τα οποία η Τουρκία διατείνεται πρέπει να είναι αποστατικοποιημένα και απειλείται βέβαια και απειλεί την κυριαρχία εφόσον δεν είναι στατικοποιημένα, άρα είναι αμφισβητούμενη κυριαρχία. Βλέπετε ότι πάνω από αυτά τα νησιά και σε χαμηλό ύψος πετάνε τουρκικά αεροπλάνα. Άρα για ποια αποστατικοποίηση μιλάει η Τουρκία όταν αυτή στρατικοποιεί την περιοχή. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ σοβαροί και όπως ανέφερα να προτάσουμε πάντα το εθνικό μας συμφέρον και βεβαίως αυτό που έγινε με το Μόσκοβα βλέπετε ότι τα πυραυλικά συστήματα εγκατεστημένα επί των νησιών έχουν μεγάλα αποτελέσματα. Η απογύμνωση λοιπόν των νησιών από πυραυλικά συστήματα είτε εναντίον στόχων αέρος είτε επιφανείας, πλοίων δηλαδή, είναι σημαντική απειλή και κανένας δεν θα ήθελε να κινείται εναντίον ενός νησιού, το οποίο πέρα από τα πλοία τα οποία βρίσκονται στην περιοχή, να έχει και οπλικά συστήματα πάνω, πάνω, σε αυτά που, πάνω σε αυτά τα νησιά. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να επισημάνω είναι η απουσία της, ή μάλλον η απουσία της Ουκρανικής αεροπορίας, το οποίο είναι ένα μειονέκτημα για την Ουκρανία. Από την άλλη μεριά φάνηκε ότι έχει κάποια πλεονεκτήματα. Με ποια έννοια, ότι ξέρουν οι Ουκρανοί, οι άνθρωποι που χειρίζονται τα συστήματα, τα αντιεροπορικά συστήματα, ότι ό,τι πετάει εντός της Ουκρανίας είναι ρωσικό. Επομένως, δεν υπάρχει εμβολία για το τι θα χτυπήσουν. Δεδομένου ότι και οι δύο τύποι και οι δύο χώρες είχαν σχεδόν τα ίδια σοβιετικού τύπου αεροσκάφη ή εξέλιξή τους. Επομένως, είναι οι σημαντικές, οι αμοιβές παραβολές, όπως τη λέμε στο ναυτικό, δηλαδή η πιθανότητα να χτυπήσεις φίλιες δυνάμεις, δικές σου δυνάμεις, είναι αυξημένες σε ένα πεδίο το οποίο είναι κορεσμένο. Αυτό λοιπόν απελευθέρωσε ίσως αυτούς τους αυτόνομους και ανεξάρτητους ανεξάρτητες ομάδες, οι οποίοι ήταν οπλισμένες με αντιοπερικά όπλα ή αντιαρματικά, να χτυπούν χωρίς να έχουν εμβολία τι χτυπούν. Αυτά εν ολίγης, αν έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Συγκεκριμένες ερωτήσεις επιγραμματικά από τους... από το πάνελ. Ξεκινάμε με τον κύριο Πρέσβη. Σας ακούμε, κύριε Πρέσβη. Ήθελα να προσθέσω ένα γεγονός που δεν πρέπει να μας διαφεύγει της προσοχής, τη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών κύριου Δένδια, ότι
έστειλε επιστολή στον εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ζητώντας συγκεκριμένες ευθύνες, να ερευνηθούν οι συγκεκριμένες ευθύνες για τη Μαριούπολη. Θέλω επίσης παράλληλα να πω ότι αυτό, σε συνδυασμό με κάτι που υπόθηκε από έναν φίλο πρώην αρχηγό του ΓΕΘΑ, ότι θα πρέπει να προσεχθεί ο ελληνισμός της Μαριούπολης, γιατί την κατάλληλη στιγμή δεν φυγαδεύθηκε είτε προς τη Ρωσία αν ήθελε, είτε προς τη Ρουμανία, και ότι όταν αρχίσουν και έχουν αρχίσει ήδη από προχθές οι έντονοι βομβαρδισμοί, τα θύματα θα είναι πάρα πολλά, πρέπει και τα δύο να προσεχθούν. Δεν θέλω να πάρω θέση για την επιστολή του κυρίου Δένδια, θέλω όμως να πω ότι τώρα μας δίνεται μία μεγάλη ευκαιρία, κατά την δική μου αντίληψη, να εξισορροπήσουμε το παιχνίδι για το μέλλον και να αφήσουμε να φανούν οι δυνάμεις του ελληνισμού, δηλαδή η αποφασιστικότητα του ελληνισμού να μην είναι δεδομένος. Δεν υπολογίζεται αυτός που είναι δεδομένος εκ των πραγμάτων. Βεβαίως μπορεί να πάρει ένα κομμάτι ψωμί ή οτιδήποτε. Αποφάει θα πάρει. Ψωμί δεν θα πάρει, αλλά αποφάει. Εν πάση περιπτώσει, ακούστε γιατί έχει σημασία. Αλλά δεν θα λογαριάσουν στη δική σου συμμετοχή και συνεισφορά εάν δεν τους δείξεις την αποφασιστικότητα να μην είσαι δεδομένος. Τώρα λοιπόν έχουμε αυτήν την δυνατότητα να επεξεργαστούμε ένα πλάνο μιας καλής διπλωματικής κίνησης, ώστε να εξισορροπήσουμε τα πράγματα και να μην γέρνουμε μόνο προς την μία πλευρά. Ναι μεν δύση και όλα αυτά που σας είπα και άλλες φορές, κανείς άλλος δεν τα λέει παρά μόνο εμείς. Μόνο εμείς έχουμε αυτή την αμετροέπεια και έχουμε και αυτό την ανάγκη να εκφραζόμαστε συνεχώς για να λέμε το πού και πώς. Βεβαίως, δεδομένα τα πράγματα, ξέρουμε πολύ καλά ποιος έχει τον πρώτο λόγο στην κρίση σήμερα στην Ουκρανία. Ξέρουμε επίσης πολύ καλά ποιος και πώς πρέπει να αντιδράσει η Ευρώπη. Η ερώτησή μου, η τελευταία, και κλείνω γιατί πρέπει να φύγω, θα ήθελα να ρωτήσω τον αγαπητό Ναύαρχο. Οι στρατηγοί, οι ναύαρχοι, οι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων, στη δική σας αντίληψη, αγαπητέ ναύαρχοι, οι συνταξιούχοι ή όχι, έχουν ένα στοιχείο τουλάχιστον μιας κοινής ανησυχίας για το τι θα γίνει στο μέλλον, ανεξάρτητα από τα οικονομικά, ανεξάρτητα από τους τεράστιους κραδασμούς που θα υποστούμε, στρατιωτικά. Εννοώ και κυρίως εθνικά, για την σχέση μας με την Τουρκία και τον ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Και ευχαριστώ πολύ όλους. Λοιπόν, υπάρχει μια τεράστια ανησυχία. Κύριε Ναύαρχε, κρατήστε την ερώτηση. Θα αναδεθούν όλες και θα απαντήσετε συνολικά. Επειδή θα φύγω νωρίτερα, Παντελή. Α, ναι, εντάξει, με συγχωρείτε, ναι. Σας ακούμε, κύριε Ναύαρχε, απάντησε στον... Ναι. Νομίζω υπάρχει μια τεράστια ανησυχία, όχι μόνο σε ό,τι αφορά το στρατηγικό πεδίο για τη χώρα μας. Γενικότερα υπάρχει μια ανησυχία, διότι όπως θα ξέρετε καλύτερα από μένα, η αποτροπή είναι ένα γινόμενο πολλών συντελεστών ισχύως. Πέρα από τα εξοπλισμούς και την πολιτική βούληση, είναι και η οικονομία, είναι και η κοινωνία, είναι και η δημογραφία, είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι σε κάθε την πτώση στην Ελλάδα. Ανησυχούμε γενικώς για το μέλλον και πού κινούνται τα πράγματα. Βεβαίως βλέπουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι ενώ είμαστε, όπως αναφέρατε κι εσείς, βασιλικότερη μερικές φορές του βασιλέως και αναφέρουμε εντός της Ελλάδας γίνεται αυτό. Εκτός δεν το κάνουμε. Δηλαδή,
ξέρουμε ότι οι αναλογίες Πούτιν και Ερντογάν, ο αναθεωρητισμός και των δύο, είναι αυταρχικοί ηγέτες, έχουν εισβάλει σε δύο περιοχές. Αυτά τα λέμε εσωτερικά. Εδώ στην Ελλάδα δεν το προβάλλουμε προς τα έξω. Δεν προβάλλουμε ποιες είναι αυτές οι ομοιότητες που έχει στη συμπεριφορά του ο Ερντογάν και ο Πούτιν και στα αποτελέσματα που φέρνει και στις βολές που έχουν κάνει και οι δύο στις περιφέρειες των χωρών. Αυτό το λέμε εδώ. Αυτό θα πρέπει να το λέμε και προς τα έξω, αγνοώντας πολλές φορές το εντός εισαγωγικών νατοϊκό συμφέρον και το ότι δεν είναι ώρα να μιλάμε για τέτοια πράγματα, διότι διαταράσσεται η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, τη στιγμή που θα πρέπει να είμαστε όλοι συμπαγείς στο ΝΑΤΟ. Υπάρχει λοιπόν μια τεράστια ανησυχία, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική συνιστόσα της αποτελεσματικής ισχύως, αλλά και για άλλα πράγματα που δεν βλέπουμε κάποιο σημάδι, τουλάχιστον το οποίο μπορεί να έχει μια αντίστροφη, μια ανατροπή, ας πούμε, της κατεύθυνσης που έχουμε πάρει μέχρι τώρα. Τεράστια. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε από το να μιλάμε καμιά φορά, αλλά βλέπετε, όπως είπε και ο κ. Καλαντερίδης, υφιστάμεθα, ακόμη και εμείς που μιλάμε, υφιστάμεθα επιθέσεις. Bullying. Και μάλιστα ένας έγκριτος δημοσιογράφος είπε ότι σε λίγο θα πρέπει μαζί με το πιστοποιητικό εμβολιασμό να κυκλοφορούμε και με πιστοποιητικό ότι δεν είμαστε ρωσόφιλοι, ότι δεν είμαστε εισαποστάκηδες, ότι δεν είμαστε νεμεναλάδες. Δηλαδή, εμείς προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε και όχι να δικαιολογήσουμε. Δηλαδή, όπως σας είπα, από τις θεωρίες και πολιτικές που έχουν αναπτυχθεί από την πλευρά των Αγγλοσαξώνων. Αυτές είναι. Ότι η Ρωσία δεν πρέπει να έρθει ποτέ κοντά με την Ευρώπη και κυρίως με τη Γερμανία. Και είτε είναι αυτοκρατορική, είτε είναι κομμουνιστική, είτε είναι καπιταλιστική, είναι πάντα αντίπαλος της Δύσης. Και σας το λέει ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι του... Πιστεύω ότι είμαστε μέρος των αυτικών δυνάμεων της Δύσης, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών και της Μεγάλης Βρετανίας, και που είμαι του ναυτικού. Ξέρω ότι η χώρα μας είναι μια ναυτική χώρα. Εκεί είναι το στρατόπεδο μας. Αλλά δεν μπορώ να μην ερμηνεύσω έτσι όπως ερμηνεύω, όπως και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, τα πράγματα. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να προτάσουμε το εθνικό μας συμφέρον πρώτα μπροστά στο συμφέρον του ΝΑΤΟ ή των Αμερικανικών συμφέρων. Έτσι είναι. Ευχαριστώ, κύριε Ναύαρχε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, ζούμε, επικαλούμεθα την Δύση και τις αξίες της και υποτίθεται ότι η πρώτη αξία της Δύσης είναι η ελευθερία και προφανώς η ελευθερία του λόγου, αλλά το σύστημα, όταν αυτή η ελευθερία του λόγου το ενοχλεί, προσπαθεί να την καταπιέσει ή να την εξαλείψει για να διαμορφώσει μια μοναδική σκέψη. Και αυτό βλέπουμε τώρα. Δεν μπορούμε να επικαλούμεθα την Δύση και την ελευθερία και στο τέλος ό,τι διαφορετικό ακούγεται από την κυρίαρχη άποψη να θεωρείται εξοβελιστέο. Αυτό ζούμε. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Καλεντερίδη. Ναι. Σας ακούμε, κύριε Καλεντερίδη. Εγώ θα ήθελα να εκμεταλλευτώ λίγο και τη φιλοξενία και το χώρο, να πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη στις ΗΠΑ από την ομογένεια και όχι μόνο. Στηρίζουν και οι Αρμένοι και οι Κούρδοι, αλλά και διάφοροι αξιωματούχοι και απλοί πολίτες των ΗΠΑ, μια εκστρατεία που γίνεται, έχει ως τίτλο η ετικέτα «Όχι jets στην Τουρκία», «No jets for Turkey». Ήταν μέσα στα πρώτα 10 χθες θέματα που κυριάρχησαν σε μια κοινωνία πάνω από 300 εκατομμυρίων στις ΗΠΑ και δεν είναι πρώτος στην Ελλάδα. Δηλαδή, αυτοί εδώ όλοι οι φανατικοί που λένε όπλα στην Ουκρανία δεν τους είδα να πρωταγωνιστήσουν σε αυτό το κέριο ζήτημα που αφορά την πατρίδα μας, που αφορά την ασφάλεια των νησιών μας και τον έλεγχο των αέριων χώρων στο Αιγαίο. Γι' αυτό, κύριε Σαββίδη, εκμεταλλεύουμε και λέω όσοι μας ακούν, είτε ζωντανά είτε θα μας δουν συνέχεια στο διαδίκτυο, στο YouTube, να στηρίξουν όσο μπορούν, κυρίως στο Twitter, αυτή την ετικέτα, αυτή την εκστρατεία,
να βγάλουμε αυτή την τροπή από την ελληνική κοινωνία. Δεν μπορεί δηλαδή να πρωταγωνιστούν οι Αρμένοι και οι Κούρδοι στις ΗΠΑ και όχι μόνο και εμείς να μένουμε πίσω και να γινόμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως αλλού. Αυτό θα ήθελα να πω μια παρεκβολή. Επίσης θα ήθελα να τονίσω, θα πάω και σε αυτά που είπε ο κύριος Παστουσιάς, θα ήθελα να τονίσω και εδώ την πολιτική των δύο μέτρων και δύο σταθμών. Η κυρία Νούλαν πήγε στην Κύπρο, είδε τον Νίκο Αναστασιάδη και είδε και τον Νταλάτ, του είπε και τον Τατάρ, τον είπε και η κυρία Πρόεδρε και στη συνέχεια έκανε μια επαναχώρηση. Αυτή η κατάσταση δεν μας εμβάλλει σε ανησυχίες μήπως αύριο απαιτήσουν όσοι επισκέπτονται την Ουκρανία να είναι υποχρεωμένοι να επισκέπτονται και τους προέδρους του Λουγκάντς και του Ντονέτσκ ή όποια άλλη δημοκρατία ιδρύσουν εκεί οι Ρώσοι με εισβολή όπως έκανε ακριβώς η Τουρκία. Μα ακριβώς. Δεν είναι ίδιες οι περιπτώσεις. Η πρακτική είναι ίδια. Γιατί λοιπόν στην Κύπρο πηγαίνουν και έχουν χαρούλες με τους εισβολείς και δεν κάνουν το ίδιο και με τους Ρώσους? Γιατί λοιπόν να στηρίζουμε πολιτική δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας αυτό το ρατσιστικό σχέδιο που υπάρχει με όλα αυτά τα παράδεκτα? Γιατί δεν είναι το ίδιο για την Ουκρανία? Διζωνική, δικοινοτική και στην Ουκρανία και εκεί είναι ακριβώς το ίδιο. 18% είναι οι Τουρκοκύπροι, 17% με βάση τα στοιχεία τα επίσημα είναι οι Ρώσοι στην Ουκρανία. Όχι κύριε Καλαταρίδη, όχι δικοινοτική και διζωνική στην Ουκρανία. Να άρουν την αντίληψή τους αυτοί για την Κύπρο. Να μην πούμε δηλαδή αυτό που κάνετε στην Κύπρο, κάνετε το και στην Ουκρανία. Ακριβώς αυτό λέω. Να πούμε, το ένα, αυτό το κάνετε στην Ουκρανία, μην το κάνετε και στην Κύπρο. Ακριβώς. Μα ακριβώς. Όχι να λέμε διζωνική, δικοινοτική, εναλλασσόμενη προεδρία, κυριαρχική και πολιτική ισότητα στη μία. Αυτό το ρατσιστικό μόρφωμα που θέλουν να κάνουν στην Κύπρο, να διαλύσουν ένα κυρίαρχο κράτος, μέλος του ΟΗΕ, μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη πλευρά έχουμε άλλη πολιτική εκεί. Άρετε λοιπόν την πολιτική. Κανένας Ρώσος στρατιώτης στο Ουκρανικό έδαφος, κανένας Τούρκος στρατιώτης στο έδαφος Κυπριακής Δημοκρατίας. Πολύ γρήγορα να πω σε αυτό που ανέφερε και ο κύριος Μουμτζής και ο κύριος Ναύαρχος, ο κύριος Παστουσιάς. Θεωρώ ότι ο Ερντογάν, ιδιαίτερα εν ώψη των εκλογών του 23, θα ήθελε όσο τίποτα άλλο να εξομαλύνει τις σχέσεις με το Ισραήλ. Όμως, εάν, αν πω τη λέξη, αν πουλήσει τη Χαμάς, αυτό θα έχει σοβαρότατες συνέπειες στις εκλογές του 23. Πιστεύω ότι μετά το 23 θα δούμε τι πραγματικά θα γίνει στις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ, εκτός και αν οι πιέσεις που ασκούν οι ΗΠΑ να λυθεί το ενεργειακό για να έχουμε ρωσική απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, εκτός και αν οι πιέσεις μπορέσουν και πληγήσουν και τον Ερντογάν και το Ισραήλ και έχουμε κάποια εξέλιξη πάνω σε αυτό. Θα ήθελα πολύ γρήγορα να πω ότι διάβασα το άρθρο που σας έστειλα, κύριε Σαββίδη, στην Washington Post, που μιλάει ότι οι ΗΠΑ από την αρχή του πολέμου έδωσαν 16 δισεκατομμύρια δολάρια στην βοήθεια στην Ουκρανία. Επίσης, να πω αυτό που είπε ο κύριος Κανέλλος, δεν είναι 7 δισεκατομμύρια γενικώς. Είναι 7 δισεκατομμύρια το μήνα οι ανάγκες που έχει η Ουκρανία να κάνει τις πληρωμές. Δεν λέω για το έξοδο του πολέμου, για τις πληρωμές να λειτουργεί το κράτος, τα οποία δεν τα έχει. Έχει καταστραφεί αυτή η χώρα, έχει καταστραφεί η οικονομία. Πιστεύω ότι όση βοήθεια και να δει από τη Δύση, είτε από τις ΗΠΑ ή από την Ευρώπη, οι δύο επόμενες γενιές θα υποστούν τις συνέπειες της καταστροφής αυτής της χώρας και δεν ξέρω ποιος θα έχει πραγματικά το θάρρος και ποιος θα δικαιούται να βλέπει τον Ουκρανικό λαό την επόμενη μέρα στα μάτια. Οι Ρώσοι σίγουρα όχι, αλλά δεν ξέρω αν θα έχουν το δικαίωμα και αυτοί που υποτίθεται τους βοηθούν να τους κοιτάνε στα μάτια. Καταστρέφεται μια χώρα, καταστρέφεται η ζωή των δύο επόμενων γενεών. Πολύ γλίγορα να πω ότι αυτή η κατάσταση που καταρχάς να έρχονται οι ΗΠΑ και να επιβάλλουν σε μια κυρίαρχη χώρα όπως είναι η Γερμανία, από πού θα παίρνει φυσικό αέριο, νομίζω ότι είναι εξόφθαλμο ότι αυτό είναι. Είναι κυρίαρχη χώρα και η μία και η άλλη. Από πού και ως πού έρχεται μια χώρα από 5-6.000 μίλια μακριά να πει από πού θα παίρνει φυσικό αέριο? Η Γερμανία και κατ' επέκταση και η Ευρώπη στήριξε την οικονομική της ευημερία στη φτηνή ενέργεια που έπαιρνε από τη Ρωσία με όποιο κόστος. Αν συνέχιζαν να παίρνουν λοιπόν την ενέργεια και έπαιρναν άλλα μέτρα πολιτικά, ούτως ώστε η εξάρτηση αυτή να μην έχει τα πολιτικά αποτελέσματα που είδαμε.
αυτά προηγήθηκαν τις εισβολές της Ρωσίας. Τώρα θέλω να πω πολύ λίγα, δύο λόγια για το φαινόμενο του λαϊκισμού. Ναι, πιστεύω ότι είναι ένας κίνδυνος για την Ευρώπη. Είναι ένας κίνδυνος αυτής της άφρονης πολιτικής που ακολουθήθηκε και φυσικά της βάρβαρης εισβολής της Ρωσίας. Μπορεί η Ελλάδα να έχει αποκτήσει μια σχετική ανοσία λόγω αυτών που ζήσαμε μετά το 12 και κυρίως μετά το 15. Η Ευρώπη δεν έχει αποκτήσει τέτοια ανοσία και μπορεί να δούμε πολιτικές ανατροπές δυσάρεστες, αφού ενδεχομένως να ισχυθούν, όπως έγινε και εδώ, ακραία πολιτικά ρεύματα, τα οποία όπως ταλαιπώρησαν τη χώρα, πιθανόν να ταλαιπωρήσουν και την Ευρώπη. Πολύ γρήγορα, για όσον αφορά την τεχνολογία, εδώ θα ήθελα την άποψη του κυρίου Παστουσέα. Είναι γνωστόν, αυτό και αποδεκτό παγκίνως, ότι η Ρωσία είναι μια γενιά μπροστά στην αεροδιαστημική και μισή ίσως γενιά στον αέρα, ενώ στην αεροναυτική. Δηλαδή, στην αεροπορία, στα στρατηγικά αεροπορικά συστήματα, στα αντιαεροπορικά, το γνωρίζουμε με τους S-500, όμως αποδείχθηκε, ίσως ποτέ να μην ήταν ναυτική δύναμη και αυτό που είδαμε στο Μοσχά, ίσως να είναι και η κορυφή του Παγόβουνου, μια χώρα που δεν έχει ναυτική παράδοση, είτε στο εμπορικό, κυρίως στο πολεμικό ναυτικό, τέτοια προβλήματα αντιμετωπίζονται. Επίσης δεν έχει και παράδοση και στο στρατό ξηράς. Και αυτά τα αποτελέσματα τα είδαμε τώρα στα πεδία των μαχών. Για το θάνατο των στρατηγών και των ανατάτων, πιστεύω ότι γίνονται οι υποκλοπές, εντοπίζεται ήδη το όνομά τους, εντοπίζεται το σημείο στο οποίο βρίσκεται και αναγκάζονται να μιλήσουν σε κινητά ή σε άλλα μέσα μη ασφαλή, ακριβώς επειδή δεν έχουν σύστημα ασφαλών τηλεπικοινωνιών. Και αυτό είναι ένα θέμα. Και έτσι έρχεται στη συνέχεια το βλήμα και έχουμε τις μεγάλες απώλειες. Αυτό με τον Γερμανό πρόεδρο θα έλεγα ότι είναι απαράδεκτο. Εκτίμηση κάνω ότι έγινε καθυποβολή από τον κύριο Ζελένσκι. Θέλουν να τσακίσουν τη ραχοκοκαλιά της Γερμανίας να πληρώσει για όσα θεωρούν οι Αγγλοσάξονες ότι έκανε. Γι' αυτό και αυτή η ταπείνωση. Εγώ δεν ξέρω αν θα έχει τα αποτελέσματα που στόχευσαν, γιατί εκεί συσπυρώνονται και οι πολίτες, αλλά ίσως και ακροδεξιά και εθνικιστικά ρεύματα στη Γερμανία. Εύχομαι να μην τα δούμε αύριο μπροστά μας. Θέλω να πω κάτι για τα ρωσικά δίκτυα. Ακούστε, σε κάθε χώρα, η κάθε πρεσβεία, όταν θέλει να έχει έναν άνθρωπο των υπηρεσιών πληροφοριών, αυτόν τον δηλώνει, εννοώ φανερά, τον δηλώνει, και οι ενέργειες αυτού του ανθρώπου περιορίζονται σε επίσημες συναντήσεις είτε με την υπηρεσία πληροφοριών είτε με άλλες υπηρεσίες, υπουργεία, ο οποίος δηλώνει και την ταυτότητά μου. Είμαι ο σταθμάρχης της CIA, της KGB, της BND κτλ. Από εκεί και μετά, οποιοδήποτε διπλωματικός ή άλλος εκτός διπλωματικής υπηρεσίας ασκεί, κάνει ενέργειες οι οποίες δεν είναι και νόμιμες, αυτό είναι μία καραμπινάτη παρανομία και αποτελεί και αιτία απέλασης. Εδώ θέλω να πω το εξής. Ξέρουμε πόσοι ξένοι πράκτορες είτε στα πλαίσια διπλωματικών λειτουργούν με άλλες ταυτότητες, με άλλο κάλυμα, είτε και υπάρχουν από τις ΗΠΑ, από το Ισραήλ, από τη Γαλλία, από τη Γερμανία, από τη Ρωσία. Ξέρουμε πόσοι υπάρχουν στην Ελλάδα. Όσο επικίνδυνος είναι ο ένας, είναι και ο άλλος. Οι κανονικές χώρες έχουν πραγματικά υπό τον έλεγχό τους όλους αυτούς που δρούν παράνομα στη χώρα και θα έλεγα και πολλές φορές τους δίνω και την εικόνα, τους δίνω και τα μηνύματα, τους ξέρω, σε παρακολουθώ και έτσι περιορίζεται η δράση τους. Αυτό το λέω έτσι για να ξέρουμε τι γίνεται στη χώρα. Ότι και σε κάθε χώρα δηλαδή, και μιλώ τώρα και εκ πείρας. Τώρα, θα ήθελα να πω κάτι που το είπε και ο κύριος Παστουσέας για τη λειτουργία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Επειδή παρακολούθησα μέρα-μέρα και ορισμένες φορές και ώρα-ώρα τον πόλεμο στη Συρία. Γιατί πιστεύω ότι από τις εξελίξεις των πόλεμων στη Συρία επηρεάζεται η Κύπρος και η Ελλάδα άμεσα. Εκεί, αν δεν κάνω λάθος, 5 φορές, αν θυμάμαι καλά, έγινε χρήση χημικών από τη Συρία ή υποτίθεται ότι έγινε χρήση χημικών, έφεραν το θέμα στον Συμβούλιο Ασφαλείας
και τις 5 φορές είχαμε διπλό βέτο από τη Ρωσία και από την Κίνα. Και αποδείχθηκε ότι δεν έγινε ποτέ χρήση χημικών ή αν έγινε, έγινε από άλλους για να το φορτώσουν στον... Αυτό απλά το αναφέρω και για τη λειτουργία, ότι πόσο εμπόδιο είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας όπως λειτουργεί για να περάσουν ορισμένα σχέδια της, των άλλων δυνάμεων εκτός Ρωσίας και Κίνας και να το συνυπολογίσουμε σε αυτά που πιθανόν να δούμε στο μέλλον. Τώρα, θα ήθελα να πω στον κύριο, το τελευταίο, ένα ερώτημα στον κύριο Παστουσέα. Κύριε Παστουσέα, η Τουρκία, θεωρώ, για να μην λέμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παίρνουν πάντα το μέρος της Τουρκίας, για λόγους που δεν έχουν να κάνουν τα δικά μας εθνικά συμφέροντα, με τα δικά τους, έχουν πάρει πολύ σημαντικές αποφάσεις και οδηγούν την τουρκική πολεμική αεροπορία σε πολύ μεγάλη απαξία. Γνωρίζω, δεν φαίνονται όλα, αλλά προσπαθώ να διαβάσω τις αναλύσεις των Τούρκων αεροπόρων και στρατιωτικών. Η κατάσταση που διαμορφώνεται στην τουρκική πολεμική αεροπορία ίσως να μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε μέχρι και εφιαλτική. Και το γεγονός ότι έχουν αναπτύξει ένα πολύ σημαντικό στόλο σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αυτό δεν εξισορροπεί την κατάσταση, δεν λύνει το πρόβλημα. Άρα, οι ΗΠΑ έχουν πάρει γενναίες αποφάσεις. Ελπίζω να μην ανατροπούν, γι' αυτό είπα, κύριε Σαββίδη, να στηρίξουμε και το όχι F-16 στην Τουρκία, αυτή την εκστρατεία. Αυτή λοιπόν η κατάσταση στην πολεμική αεροπορία της Τουρκίας, η οποία ακόμα και να ζητηθούν τα F-16, τα Viper, δεν μπορεί να εξισορροπήσει την κατάσταση με την παραλαβή από εμάς των Ραφάλ και των φρεγατών. Αυτό ήθελα να πω λοιπόν. Το γεγονός ότι η Ελλάδα αποκτά αυτές τις δυνατότητες στον αέρα και στη θάλασσα με τις μπελαράκια, με τις κορβέτες, πιστεύω σε 2-3 χρόνια αυτή η υπόθεση θα έχει ολοκληρωθεί. Η κατάσταση όπως εξελίσσεται στην τουρκική πολεμική αεροπορία και στα μαχητικά και στα μη επανδρωμένα, αλλά και στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό με την παραλαβή του αεροπλανοφόρου, ελικοπτεροφόρου, αλλά και με τις καινούργιες ναυτικές μονάδες, είτε υποβρύχια είτε και επιφανείας. Αυτή η κατάσταση στον αέρα και στη θάλασσα, ας πούμε με μια προβολή διετίας ή τριετίας, τι εικόνα σχηματίζεται σε εσάς, πώς θα μπορέσουμε δηλαδή να διαχειριστούμε αυτήν την κατάσταση, θα είναι υπέρ μας ή θα είναι, η Τουρκία θα έχει μια σχετική υπεροπτία στην περιοχή? Ευχαριστώ, κύριε Καλεντερίδη. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Μουμτζή, θέλω να κάνω και στον κύριο Μουμτζή μια ερώτηση, αλλά εδώ να προσθέσω και τη δική μου του στον κύριο Παστουσέα. Εάν θα γίνει μια αντιπαράθεση Ελλάδας-Τουρκίας, είναι δύσκολο να γίνει στον Εύρο, διότι οι στρατέοι λένε ότι ο Εύρος είναι απόρθητος. Δύσκολα περνάνε. Αν γίνει κάτι στον Εύρο, δηλαδή, περισσότερο πιθανό θεωρούν ότι θα εισβάλλει η Ελλάδα στην Τουρκία για να μπορέσει να διαπραγματευτεί αν χάσει κάτι κάπου αλλού, παρά να μπορέσει η Τουρκία να περάσει το σύνορο του Εύρου. Άρα, η αντιπαράθεση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας θα γίνει στην θάλασσα και στον αέρα. Αν στον αέρα υπάρχει σχετική, όπως τα λέει και ο κ. Καλεντερίδης, σχετικό πλεονέκτημα ελληνικό, πάμε στη θάλασσα. Στην θάλασσα θα γίνει στην απόπειρα κατάληψης νησιού ή επειδή μιλήσατε για την εθνοφρουρά και εσείς στην εθνοφρουρά στα νησιά, αν γίνει κατάληψη νησιού, πλέον εκεί ένα μεγάλο μέρος της δυνατότητας που έχεις να αντισταθείς χάνεται. Άρα το ζήτημα είναι να μην μπορέσει ο αντίπαλος να καταλάβει το νησί. Θα τον κόψεις στη μέση, δηλαδή πριν γίνει αυτή η προσπάθεια. Το ερώτημα τώρα είναι εδώ, για αυτή, το πριν γίνει η προσπάθεια, αυτά τα όπλα που έχουν τα νησιά βοηθούν. Διότι πολλά από αυτά, μερικά από αυτά τα όπλα ήταν ακριβώς τα όπλα που θα χτυπούσαν τον αντίπαλο στην απέναντι ακτή όταν προσπαθούσε να κάνει την απόβασή του. Άρα εδώ τίθεται ένα ερώτημα εξοπλισμού των νησιών. Δηλαδή είναι τόσο αθώο το ότι, εν πάση περιπτώσει, και τι έγινε που τα στείλαμε. Ένα αυτό. Και το δεύτερο, αυτή η αντιπαράθεση θα γίνει είτε σε αυτή την προσπάθεια της Τουρκίας να καταλάβει νησί ή θα γίνει σε έναν χώρο στην ανοιχτή θάλασσα. Οι προϋποθέσεις πλεονεκτήματος ελληνικού, και έρχομαι στο ερώτημα του κ. Καλαντερίδη, σε αυτή την ανοιχτή θάλασσα
υπάρχουν σήμερα, θα υπάρξουν με την αγορά των όπλων που είπε ο κύριος Καλεντερίδης, αλλά παράλληλα εξοπλίζεται και η Τουρκία. Πώς το βλέπετε, αν θέλετε να μας κάνετε πάνω σε αυτό ένα σχόλιο. Τώρα, στον κύριο Μουμπτζή, πριν του δώσω το λόγο. Κύριε Μουμπτζή, η Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει επειδή λειτουργεί η γερμανική οικονομία. Δηλαδή, κάποιος πληρώνει. Μπορεί να παίρνει πίσω από αυτά που πληρώνει πολλά η Γερμανία, να έχει το ουσιαστικά να τα παίρνει πίσω, αλλά όταν χρειάζεται πληρώνει. Αυτή τη στιγμή είναι αμφίβολο αν η Ελλάδα μπορεί να κρατήσει το σημερινό βιωτικό της επίπεδο, αν δεν ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν αμφισβητηθεί, εάν υπάρξει κρίση στη γερμανική οικονομία και τα γερμανικά Ινστιτούτα όλα λένε ότι σε περίπτωση που προσπαθήσει να απεξαρτηθεί η Γερμανία από το ρωσικό φυσικό αέριο, αυτή η κρίση θα επέλθει, θα έχουμε πρόβλημα με το πώς θα χρηματοδοτηθούν τα προγράμματα και η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό το πρόβλημα, αν θέλετε, επειδή είμαστε και λίγο αυτούλιδες, να το προσεγγίσουμε και σε αυτό που έχει σχέση με εμάς. Θα ακουμπήσει και εμάς. Θα αμφισβητηθεί το σημερινό μας βιωτικό επίπεδο. Είμαστε διατεθειμένοι εν ονόματι αυτής της πολιτικής που πιέζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο να το υποστούμε αυτό, δηλαδή να υποστούμε μια καταβήθηση ακόμη περισσότερη, διότι με την κρίση επήλθε αυτή η καταβήθηση του βιωτικού μας επίπεδου και της ύπαρξής μας, της δυνατότητάς μας να υπάρχουμε λόγω μιας αμερικανικής πολιτικής που θέλει να παρατείνει το Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο για λόγους που εγώ έχω άποψη για ποιο λόγο το κάνει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είμαι ο συντονιστής σήμερα, δεν είμαι ομιλητής. Έχετε το λόγο, κύριε Μουμπτζή, σας ακούμε και θέσετε και εσείς τις ερωτήσεις σας και στον κύριο Παστούση. Μερικές επιγραμματικές παρατήρησεις. Πρώτον, το μήνυμα το οποίο βγαίνει από τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι ότι εντελώς άλλο είναι το ηθικό του αμυνόμενου και εντελώς άλλο το επιτιθέμενο. Ο αμυνόμενος ξέρει γιατί πολεμάει, ο επιτιθέμενος γενικώς προσπαθεί να καταλάβει τι, και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Ρώσος στρατιώτης, γιατί αυτός πολεμάει, δεν ξέρει τι κάνει εκεί. Μπορεί να του είπαν ότι πάει να απελευθερώσει τους αδερφούς του, αλλά πολύ σύντομα κατάλαβε, τις πρώτες μέρες κατάλαβε ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ήταν ένας μύθος. Δεύτερο, άμεσα συνδεδεμένο με το πρώτο, και αφορά και εμάς, παλαϊκή άμυνα. Παλαϊκή άμυνα φάνηκε με τους εθνοφύλακες στον Εύρο στην κρίση του 2020. Δεν γνωρίζω και προφανώς δεν μπορούμε να το συζητάμε δημοσίως αυτό το πράγμα, εάν υπάρχει και σε τι βαθμό υπάρχει και σε τι επίπεδο υπάρχει παλαϊκή άμυνα στα νησιά. Ελπίζω να υπάρχει και να υπάρχει οργανωμένο που να λειτουργήσει και επικουρικά και σε πρώτο πλάνο εάν κάτι πάει στραβά. Τρίτον, πολεμική βιομηχανία. Η πολεμική βιομηχανία καταστράφηκε για ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο λόγο από τους συνδικαλιστές. Εγώ παρακολουθώ, είμαι γεννημένος το 1953, παρακολουθώ από παιδί την πολιτική κατάσταση γιατί με ενδιαφέρε. Το μόνο το οποίο θυμάμαι την πολεμική βιομηχανία είναι το περίφημο αντιεροπορικό Άρτεμις, το οποίο έκανε πλούσιους συνδικαλιστές και αξιωματικούς και τίποτα άλλο. Δεν ξέρω αν πουλήσαμε μέσα στο ένα κομμάτι. Αναφέρω χαρακτηριστικά μια παθογένεια της ελληνικής κοινωνίας, αυτό που έγινε προχθές στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Μπούκαραν φοιτητές για να μην γίνει η επεξεργασία για τα ντρόνς από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό που έγινε? Και προσέξτε, έγινε από σύλλογο, δεν έγινε από μόνο, και έγινε από σύλλογο μιας από τις πιο προχωρημένες, πιο προηγμένες σχολές των ελληνικών πανεπιστημίων, τους ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους. Το διανοείστε αυτό το πράγμα? Τέταρτον, όσοι έχουμε δημόσιο λόγο, πρέπει να έχουμε και γερό στομάχι. Έτσι. Δεν υφιστάμεθα μόνο κριτική, υφιστάμεθα και πόλεμο. Εγώ βλέπω ότι τραβάει ο κ. Καλεντερίδης στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω αν ο ίδιος βλέπετε. Λοιπόν, αυτά έτσι είναι. Εάν δεν έχουμε γερό στομάχι, καθόμαστε σπίτι μας και δεν κάνουμε τίποτα. Το διαδίκτυο και μάλιστα το Twitter δεν έχει κανόνες. Δεν έχει κανόνες. Τώρα θέλω να θέσω ένα ερώτημα στον κύριο Παστουσέα. Υπάρχει περίπτωση η επίθεση στην αυαρχίδα του ρωσικού στόλου να έγινε με καταδρομική υποβρύχια επιχείρηση? Γιατί γράφτηκε και αυτό στο διαδίκτυο, ότι παίζει και αυτό το σενάριο. Είμαι αδαής σε αυτά τα θέματα, θέτω την ερώτηση αυτή. Απαντώ στον φίλο τον κύριο Σαββίδη. Και αντιστρέφοντας την ερώτηση, δηλαδή τι προτείνουμε?
να πάρει να Ζελένσκι. Τι προτείνουμε? Εν όψη της κυριαρχίας, εν όψη της εξάρτησής μας από το ρωσικό φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, να παραδοθούμε στις επεκτατικές βλέψεις του Πούτιν. Η Γερμανία είχε προειδοποιηθεί εδώ και πολύ καιρό και από τους Βρετανούς και από τους Αμερικάνους και από Ινστιτούτα ότι η βίαιη αποπυρηνικοποίηση της ενεργειακής πολιτικής της και κυρίως η βίαιη απογλυντοποίησή της, διότι ήθελε να εξαρτηθεί από το φυσικό αέριο της Ρωσίας γιατί ήταν πιο οικονομικό, θα είχε πολιτικές συνέπειες και λέγανε όλοι αυτοί οι πολιτικοί αναλυτές και οι γεωστρατηγικοί αναλυτές στους Γερμανούς ότι πάνω απ' όλα δεν είναι τα κέρδη των βιομηχάνων σας. Η εξωτερική μας πολιτική, η εξωτερική σας πολιτική τους έλεγαν πρέπει να έχει μία ματιά. Και το είπε πάρα πολύ χαρακτηριστικά η Άν Άμπελμπαουμ, η Αμερικανοπολωνίδα ιστορικός και δημοσιογράφος, ότι όταν οι Γερμανοί προσέγγιζαν και έβλεπαν τον Πούτιν ως οικονομικό συνεταίρο, ο Πούτιν πάνω σε αυτή την αντίληψη οικοδομούσε την πολιτική του κυριαρχία. Ένα μήνυμα έστειλε με τη Γεωργία, δεύτερο μήνυμα με την Κρυμαία, και στα δύο μηνύματα οι Γερμανοί κάναν πως δεν τα ακούσανε και ένα τρίτο μήνυμα έστειλε προχθές. Δεν πρέπει να πάρουν και οι Γερμανοί τώρα το μήνυμά τους? Και εν πάση περιπτώσει πιστεύουμε σε μια Ευρώπη των αξιών? Αν πιστεύουμε... Ακριβώς των αξιών πιστεύουμε, αλλά να τη στηρεί και η Ευρώπη και η είδηση της αξίας. Αν μου επιτρέπετε... Κύριε Μουμτζή, η Ρωσία σήμερα έχει κάνει μια εισβολή και πρέπει να καταδικαστεί και για την εισβολή της και για το ανθρωπιστικό πρόβλημα που έχει προκαλέσει. Είμαι απόλυτος αυτό. Έτσι. Δεν βάζω κανέναν αστερίσκο και το λέω από την πρώτη στιγμή. Αλλά μπορεί κάποιος να καταστήσει τη Ρωσία εσαΐ χώρα παρία? Δηλαδή, μια χώρα τεράστιας έκτασης με 160 εκατομμύρια ανθρώπους δεν θα έχει εμπορικές συναλλαγές και δεν θα πουλάει, δεν μιλάμε για το σήμερα, έτσι, σήμερα να υποστεί τις συνέπειες του παραλογισμού που έπραξε, του εγκλήματος που έπραξε. Αλλά εσαΐ η Ρωσία και 160 εκατομμύρια άνθρωποι θα είναι στο περιθώριο των παγκόσμιων εξελίξεων, δεν θα συνάπτει με αυτούς κανείς καμία σχέση, δεν θα αγοράζει τα εμπορεύματα που πουλάνε, πού θα τα πουλήσει δηλαδή, πώς θα ζήσει, πώς θα ζήσουν αυτά τα 160 εκατομμύρια άνθρωποι, κάτι πρέπει να πουλάνε και αυτοί. Προηγουμένως σας το είπα ότι η Ρωσία, εμείς θέλουμε όλη η Ευρωπαϊκή, όλος ο ευρωπαϊκός κόσμος, όλος ο δυτικός κόσμος θέλει μια δημοκρατική Ρωσία η οποία να είναι στο πλευρό της Δύσης. Λοιπόν, αλλά μια Ρωσία του Πούτιν, μια Ρωσία, μια ιμπεριαλιστική Ρωσία, μια Ρωσία που έχει βλέψεις ακόμα και στη Φιλανδία και στη Σουηδία, πρέπει να καταστεί παρείας. Πώς θα το κάνουμε? Δηλαδή, οι κυρώσεις πρέπει να είναι κυρώσεις. Τώρα για το μέλλον, μακάρι να έχουμε άλλες εξελίξεις. Λοιπόν, κύριε Ναύαρχε, μισό λεπτό, αν έχω να δω κάτι να προσθέσω εγώ σε εσάς, νομίζω τα έθεσα τα ερωτήματα. Σας ακούμε. Λοιπόν, όσον αφορά την ισορροπία ισχύως, τέλος πάντων, μεταξύ ημών και της Τουρκίας στα επόμενα χρόνια, τουλάχιστον 2 με 3 χρόνια, όπως ρώτησε ο κ. Καλαντρίδης. Πράγματι, οι επιχειρήσεις στη θάλασσα είναι αεροναυτικές. Δεν είναι μόνο ναυτικές. Στο σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων είναι αεροναυτικές. Επομένως, η υποβάθμιση ή, εν πάση περιπτώσει, ο μη εξυγχρονισμός των τουρκικών όπλων δυνάμεων αεροπορίας παίζει σημαντικό ρόλο στις επιχειρήσεις οι οποίες θα διεξαχθούν σε 2 θέατρα επιχειρήσεων. Το ένα θέατρο επιχειρήσεων είναι το Αιγαίο, όπου εκεί και τα αεροδρόμια μας είναι κοντά και είναι ένα περιβάλλον το οποίο το ξέρουμε καλύτερα. Το δεύτερο θέατρο επιχειρήσεων που πιθανόν να βρεθούμε αντιμέτωποι είναι η Ανατολική Μεσόγειος. Εκεί τα αεροδρόμια της Τουρκίας είναι πιο κοντά και τα δικά μας πιο μακριά. Αντισταθμίζεται η υπεροχή, τέλος πάντων, της δικής μας αεροπορίας με τον εξυγχρονισμό και τον Ραφάλ, αλλά και η πρόσκληση των 2 καινούριων φρεγατών, όπως ξέρουμε, τον Μπελαρά, αντισταθμίζει αυτή την υπεροχή που ενδεχομένως είχαν η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα, όσον αφορά και βέβαια... Την αντισταθμίζει, κύριε Ναύαρχε, την αντισταθμίζει ή
μας βάζει περισσότερο εφόσον, στο παιχνίδι. Εφόσον η αεροπορία της μείνει καθυλωμένη χωρίς τον εξυγχρονισμό αυτόν, όπως είπε ο κ. Καλεντερίδης και από ό,τι κατάλαβα έχει και πληροφορίες ότι δεν θα υπάρξει εξυγχρονισμός της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, γιατί οι Αμερικάνοι δεν θέλουν. Και παράλληλα εμείς θα εξοπλιστούμε και με τα Ραφάλ και με τον εξυγχρονισμό των F-16, αλλά και με τις νέες φρεγάτες, αλλά δεν είναι μόνο οι νέες φρεγάτες, δύο πλοία ή τρία, δεν είναι τίποτα. Πρέπει να έχουμε ένα σύνολο, ένα στόλο, ο οποίος να είναι ικανός να διεξάγει επιχειρήσεις και στην ανοιχτή θάλασσα, δηλαδή και πέριξ της Κύπρου, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως είδατε, όπως ανέφερα και προηγουμένως, ένα ίσον κανένα, δηλαδή δεν είναι τίποτα άτρωτο. Μπορεί να τρωθεί, έστω και αν είναι το καλύτερο πλοίο η Μπελαρά, στην Ανατολική Μεσόγειο, έστω και από πλοία, από αεροσκάφη τα οποία δεν είναι στο βαθμό που νομίζουμε εξυγχρονισμένα. Το δεύτερο κομμάτι είναι τα UAV, τα οποία αναπτύσσονται και λειτουργούν σε μεγάλες αποστάσεις, με πάρα πολλές δυνατότητες και θα εξελιχθούν και τακτικές τους στο μέλλον. Δηλαδή, όπως ανέφερα, μπορεί να λειτουργούν σαν σμήνι, μπορεί να λειτουργούν με τριάδες, κάνοντας τον καθένα διαφορετική δουλειά, ή μπορεί να κάνουν υποδείξεις σε πυραυλικά συστήματα για να εξελιτερώσουν πλοία στη θάλασσα. Επίσης, τα υποβρύχια τα οποία μάλλον κατασκευάζουν αντίστοιχα με τα τύπου 214 τα δικά μας, τα οποία από ό,τι ξέρουμε θα, και παρά το υποτίθεται εμπάρκο που είχε επιβληθεί ή θα επιβληθεί, νομίζω ότι όλα αυτά τελειώνουν πια μετά την στάση ή εν πάση περιπτώσει μετά την αναβάθμιση της γεωπολιτικής αξίας της Τουρκίας στην παρούσα κρίση. Όπως βλέπετε, παρότι δεν επιβάλλει κυρώσεις, είναι πιο χαλαρή στην αντιμετώπιση της Τουρκίας, φαίνεται ότι και το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι θεωρούν αναβαθμισμένοι γεωπολιτικά, ίσως για άλλους λόγους, όχι γιατί τη Μεσόγειο, αλλά διότι κατέχει τα κλειδιά της Μαύρης Θάλασσας και έχει τουρκογενείς πληθυσμούς ή τουρκόγλωσσους μέχρι τα Κεντρική Ασία. Επομένως, βλέπουν σαν πιθανόν αντίπαλο της Ρωσίας στο μέλλον και έχει αναβαθμιστεί παρά τη στάση της, ενώ εμείς είμαστε τα καλύτερα παιδιά του ΝΑΤΟ, η Τουρκία κάνει το παιχνίδι της και παράλληλα αναβαθμίζεται για πολιτικά. Επομένως, θα παραλάβει υποβρύχια ένα κάθε χρόνο, μέχρι το 2027 νομίζω, εάν όλα πάνε καλά, θα έχει έξι υποβρύχια. Πιο σύγχρονα από τα δικά μας. Ναι, είναι ίδιος τύπος με κάποιες τροποποιήσεις. Αλλά θα το δούμε. Πιστεύω ότι όλα δεν εξελίσσονται σύμφωνα με το σχεδιασμό. Παίρνει κάποιο χρόνο, όμως όποια προβλήματα παρουσιάζονται, επιλύονται, απλώς καθυστερεί το πρόγραμμα. Τώρα, όσον αφορά, κύριε Σαββίδη, όπως αναφέρατε για τα νησιά, νομίζω και ίσως το ξέρει καλύτερα από εμένα ο κ. Καλεντερίδης, ότι τα μεγάλα νησιά τα οποία έχουν τεθωρακισμένα πάνω, είναι δύσκολο να τα πάρει κάποιος ο οποίος θα έρθει για να κάνει απόβαση με άρματα. Λοιπόν, άρα τα μεγάλα νησιά τα που έχουν άρματα, δεν νομίζω ότι υπάρχει απειλή, αλλά δεν νομίζω ότι η Τουρκία θα προσπαθήσει να κάνει κάτι σε μεγάλο νησί. Αυτά που ενδεχομένως έχουν υπάρχει θέμα, ίσως, είναι τα νησιά τα οποία είτε είναι ακατοίκητα, είτε δεν υπάρχει, όπως ανέφερα, άρμα πάνω τους. Είναι δηλαδή στρατιωτικό προσωπικό, το οποίο είναι εξοπλισμένο, είτε έχει μια μικρή φρουρά για να φυλάει την εγκατάσταση. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, πιστεύω ότι
η Τουρκία έχει μάθει σε αυτή την περίοδο, τα τελευταία 10 χρόνια, να λειτουργεί και να επιτυγχάνει χρησιμοποιώντας κρίσεις χαμηλής έντασης. Δηλαδή, μεταξύ πολέμου, μεταξύ ειρήνης και πολέμου υπάρχει ένα φάσμα καταστάσεων. Είναι η ένταση, η κρίση, το θερμό επεισόδιο και μετά πάμε στη γενικευμένη σύραξη. Η Τουρκία, λοιπόν, χρησιμοποιεί αυτές τις κρίσεις χαμηλής έντασης, προβάλλοντας τον όγκο της και να κερδίζει αυτά που θέλει. Ένα άλλος παράγοντας, ο οποίος νομίζω ότι δεν θα έρθει σε σύγκρουση, τουλάχιστον στο ναυτικό κομμάτι, στο αεροναυτικό κομμάτι με την Ελλάδα, είναι γιατί φοβάται ότι θα υπάρξει κάποια απώλεια από την πλευρά της, την οποία δεν την αντέχει το κύρος ή, εν πάση περιπτώσει, όπως εκλαμβάνει η Τουρκία τον εαυτό της, όπως βλέπει την Τουρκία τον εαυτό της, και ιδιαίτερα Ερντογάν. Δηλαδή, ένα μικρό χαστούκι μπορεί να καταρρεύσει την Τουρκία. Και αυτό το χαστούκι μπορεί να τα δώσουν και τα υποβρύχια τα δικά μας τα επόμενα 3-4 χρόνια, αλλά και τα σκάφη επιφανείας και τα αεροσκάφη, τα καινούργια που έχουμε παραλάβει. Επομένως, νομίζω ότι περισσότερο θα χρησιμοποιήσει τις κρίσεις χαμηλής έντασης και με τις οποίες προσπαθεί να προβάλλει τη δύναμή της και να υποχωρήσει αντίστοιχα η δική μας πλευρά, διότι αυτό το έχει επιτύχει τόσα χρόνια, δηλαδή προσπαθεί να σπρώξει και εμείς δεν αντιδρούμε με την σκέψη ότι δεν θέλουμε να έρθουμε σε σύγκρουση, δεν θέλουμε να αυξήσουμε την ένταση, θέλουμε να κατευνάσουμε την Τουρκία, θέλουμε να ελπίζουμε ότι στο μέλλον η Τουρκία θα αλλάξει συμπεριφορά, βλέποντας ότι η δική μας συμπεριφορά δεν είναι επιθετική. Επομένως, εκτιμώ ότι θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις κρίσεις χαμηλής έντασης, θα συνεχίσει να προβάλλει την αυθαιρετική πολιτική στην περιοχή, ακόμη και σε αυτή την περίοδο που υποτίθεται όλα τα κράτη του ΝΑΤΟ θα ήταν συντεταγμένα και χωρίς να δημιουργούν γενικότερα προβλήματα στη συνοχή του ΝΑΤΟ. Θα συνεχίσει λοιπόν να τονίζει τη γαλάζια πατρίδα, αυτά που θέλει η γαλάζια πατρίδα, με στόχο να επιτύχει στο σχεδιασμό της όσο αφορά τους υδρογονάνθρακες. Νομίζω αυτά είναι που θα δούμε στο μέλλον. Μπορεί να έχουμε δεν θα ήθελα να πω την υπεροπλία, αλλά η ισορροπία είναι σε πάρα πολύ κατάσταση, αρκεί να βοηθήσουμε και το προσωπικό, το οποίο αντιμετωπίζει και αυτό πάρα πολλά προβλήματα. Θα πρέπει να το στηρίξουμε. Δεν είναι μόνο όπως είπε και ο κύριος Μουτσής, είναι και το ηθικό. Δηλαδή, πρέπει να στηριχθεί και το ηθικό, το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και όχι μόνο, δεν λέω μόνο οικονομικά θέματα. Θέλω να το στηρίξουμε, να νιώθει ότι απολαμβάνει, έχει την αποδοχή και απολαμβάνει την αναγνώριση και από την κοινωνία, αλλά και από την κυβέρνηση. Αυτά όσον αφορά... το θέμα εάν ευλήθη το Μόσχοβα, όπως είπε ο κ. Μουτζής, από υποβρύχιο. Νομίζω ότι... δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Από ό,τι ξέρουμε, το Μόσχοβα ήταν 60 ή 80 μίλια από τις ακτές. Είναι πάρα πολύ μακριά από τις ακτές. Υπήρχαν πολλά πλοία ρώσικα στην περιοχή. Μία βολή, αν ήταν μικρό όχημα υποβρύχιο, δεν μπορεί να πάει τόσο μακριά από τις ακτές. Εάν βγήκε από υποβρύχιο άλλο, και χτύπησε το υποβρύχιο, θα ήταν κοντά, επομένως, στην περιοχή αυτή της Μαύρης Θάλασσας, είναι εύκολο να εντοπιστεί το υποβρύχιο από το οποίο εξαπέλυσε την τορπίλη ή έγινε κάτι άλλο. Το πιο πιθανό για μένα είναι η βολή με πυράβλους και μου αφήνει και κάποια αμφιβολία αν η πυράβλη αυτή ήταν όντως Ουκρανικής κατασκευής, διότι βλέπω και
η στάση που κρατάει και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία δεν λένε καθαρά ότι ευλήθη από... Οι Ουκρανοί λένε ότι ευλήθη, ναι, δεν το λένε ξεκάθαρα. Οι Αμερικάνοι λένε ότι δεν βλέπουν οι δορυφόροι γιατί έχει συννεφιά. Δεν ξέρουμε που... Μπορεί να ήταν κρούς, δηλαδή. Δεν ξέρω τι. Πιθανό να ήταν... Γιατί βλέπουμε πάρα πολλούς, όπως ανέφερε ο κ. Καλεντερίδης, βλέπουμε πάρα πολλούς στρατηγικούς συμβούλους εντός εισαγωγικών, οι οποίοι είναι εντός της Ουκρανίας. Μπορεί να ήταν... Κύριε Παστουσέα, με ποια πείρα ο Ουκρανικός στρατός μπορούσε να κάνει μια τέτοια επιχείρηση? Ποια πείρα έχει, ποια εκπαίδευση? Αυτή η επιχείρηση θέλει κάποια γνώση. Τα Μπαϊρακτάρ, η σχέση του μηνύματος των drones, που θα στείλουν στο κέντρο ελέγχου, όλα αυτά, η απόφαση που θα ληφθεί, όλα αυτά, θέλουν ένα επίπεδο εκπαίδευσης που λόγω ίσως χρόνου, ίσως ρευστότητας της κοινωνίας της, η Ουκρανία δεν μπόρεσε να το αναπτύξει στο στρατό. Αυτά είναι επιχείρηση, δεν είναι επιχείρηση ουκρανική. Πιθανόν να είναι έτσι όπως λέτε και πιθανόν να υπήρχε εκπαίδευση από καιρό τώρα από συμβούλους στρατιωτικούς από διάφορα μέρη του δυτικού κόσμου και επίσης αυτό που σημειώσατε είναι πολύ σημαντικό, εξελιγμένες τακτικές χρησιμοποιώντας drones. Δεν είναι απλό το θέμα και ίσως αυτό θα πρέπει να το λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη εμείς και στον περιβάλλον του Αιγαίου αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπάρχει και αυτό λοιπόν το ενδεχόμενο, οι χειριστές τουλάχιστον να μην ήταν Ουκρανοί. Αλλά παρόλα αυτά οι Ουκρανοί βλέπουμε ότι έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάσουν πυράβλους τέτοιου είδους. Είπε ο κ. Καλεντερίδης ότι όλη η Σοβιετική Ένωση αλλά και οι κληρονόμητες και η Ουκρανία και η Σοβιετική και η Ρωσία είχαν προηγμένη αεροδιαστημική τεχνολογία και βέβαια έχουν... Ναι, όπως είπε ο κ. Καλεντερίς, έχουν δυνατότητα κατασκευής και τεχνολογία κατασκευής προηγμένων πυράβλων. Βλέπουμε όμως ότι δεν χρησιμοποιούν τα αεροσκάφη τους όπως τα χρησιμοποιούν οι δυτικοί. Άκουσα μία που δεν το είχα υπόψη μου, ότι δεν βλέπουμε αεροσκάφη ρώσικα σε μεγάλους αριθμούς να επιχειρούν. Επιχειρούν μόνα τους, δύο, τρία. Ενώ η Δύση, εμείς δηλαδή, προσπαθούν να χρησιμοποιήσουμε στις επιθέσεις μας πάρα πολλά αεροσκάφη, συνδυασμένες επιχειρήσεις, οι οποίες απαιτούν οργάνωση, έλεγχο και τακτικές. Ένα από τους λόγους που δεν χρησιμοποιούν πάρα πολλά αεροσκάφη μαζί, ίσως προέρχεται από το παρελθόν, δηλαδή από τις περιόδους του 90, όπου πολλοί Ρώσοι πιλότοι αυτομολούσαν μαζί με τα αεροσκάφη τους. Και στην Ιαπωνία και από διάφορα μέρη. Δεν ξέρω αν αυτό είναι σωστό. Βλέπουμε πάντως ότι δεν χρησιμοποιήθηκε ευρέως η αεροπορία ή, εν πάση περιπτώσει, αυτά που χρησιμοποιήθηκαν παλαιού τύπου. Δεν ήταν τα σύγχρονα αεροσκάφη, τα οποία έχουν σήμερα οι Ρώσοι και δεν τα... Αν και έχουν αρκετές απώλειες αεροσκαφών, όχι τελευταίου τύπου, όχι τα πιο σύγχρονα. Μάλιστα. Επομένως, θα δούμε. Αυτά θα τα δούμε. Πολλά πράγματα αυτά που βλέπουμε θα τα δούμε πολύ αργότερα από το τέλος του πολέμου. Δώστε μου, κύριε Σαββίδη, ένα λεπτό θα ήθελα. Μ' ακούτε? Ναι, ακούμε. Ναι. Ναι, θα ήθελα να πω για αυτό που ο κύριος Μουμτζής για την επιχείρηση που έγινε εναντίον τον εκφοβισμό εναντίον των καθηγητών για τα μη επανδρομένα. Εδώ είναι γνωστό, πιστεύω ότι είναι γνωστό στις αρχές και απασχολεί τις αρχές, ο τρόπος με τον οποίο ξένες χώρες, και δεν είναι μόνο η Τουρκία, έχουν διεισδύσει μέσα στο λεγόμενο αντιεξουσιαστικό και αναρχικό χώρο και τον κατευθύνουν η κάθε μία ξένη χώρα για να εξυπηρετήσει τα δικά της συμφέροντα. Και δεν είναι μόνο οι Τούρκοι που δεν θέλουν η Ελλάδα να έχει αμυντική βιομηχανία. Θα σας αναφέρω ένα γεγονός. Ο κύριος ο Κωνσταντίνος Βιωτάκης, ο αείμνηστος, είχε παραδώσει την ΕΑΒ στην Lockheed Martin, δηλαδή το management με την πρώτη του κυβέρνηση του 1988, οπότε ήταν 89, στη Lockheed Martin. Η ΕΑΒ τη δεκαετία του 80
Μάλιστα, ένας φίλος μου, ο Θεόδωρος Παθόπουλος, ήταν επικεφαλής της ανάπτυξης, είχε αναπτύξει βόμβα λέιζερ, την οποία μάλιστα σχεδίαζαν να εξάγουν στο Ιράκ. Και τότε, όταν ανέλαβε ο υπεύθυνος της Lockheed Martin, απέλυσε τον κύριο Σπαθόπουλο, τον εξοπέταξε από την ΕΑΒ, δικαιώθηκε μετά αφού αποχώρησε η Lockheed Martin, και μάλιστα του είχαν πει, ο ίδιος είπε ότι δεν σταματάω την έρευνα και την ανάπτυξη, εδώ είστε εσείς για να βιδώνετε μόνο βίδες. Δεν θα αναπτύξετε δικά σας οπλικά συστήματα. Τι θέλω να πω, ότι ο εισαγγελέας ο οποίος θα αναλάβει αυτή την υπόθεση, να ψάξει και ίσως βρεθεί προεκπλήξεων, θα φτάσει και σε ορισμένες πρεσβείες, οι οποίες δεν θέλουν η Ελλάδα να αναπτύξει οπλικά συστήματα, δεν θέλουν η Ελλάδα να έχει εθνική αμυντική βιομηχανία, διότι αν αποκτήσει εθνική αμυντική βιομηχανία, ίσως αποκτήσει και εθνική αυτοπεποίθηση και ίσως λέει και κανένα όχι πότε-πότε. Να, αλλά δεν φταίνε ούτε δεν φταίνε τα μεσαία στρώματα και στελέχη, φταίνε οι κυβερνήσεις. Στην προκειμένη περίπτωση που διώξανε τον κύριο που λέτε, φταίει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Φταίει ο κύριος, ο τότε πρωθυπουργός. Ή ο τότε, ποιος ήταν τότε πρωθυπουργός. Αυτός να τον καλέσετε μια φορά στην εκπομπή να σας τα πει ο ίδιος. Τον Παθόπουλο, όχι τον Μητσοτάκη. Θεόδωρος Παθόπουλος, βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, τον κύριο Θεόδωρος Παθόπουλο, να σας τα πει ο ίδιος. Θα τον καλέσουμε. Λοιπόν, να κλείσουμε, γιατί ήδη πέρασε μια μισή ώρα και. Απλώς θέλω να επισημάνω άλλη φορά το συζητήσουμε αυτό. Είπαμε, δύο χαρακτηριστικά έχει η Δύση και οι αξίες της, κύριε Μουμτζή. Το πρώτο είναι η ελευθερία. Εγώ είμαι με τη Δύση λόγω της ελευθερίας. Η απόλυτη αξία μετά τη ζωή για μένα είναι η δυνατότητα να εκφράζομαι ελεύθερα. Και βλέπουμε ότι καταβάλλεται σε όλη τη Δύση, πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, μια προσπάθεια για να διαμορφωθεί μια μόνο άποψη κυρίαρχη. Και οι υπόλοιπες ούτε καν τις αφήνουν στο περιθώριο. Προσπαθούν να τις εξοβελήσουν και να τις χτυπήσουν. Το άλλο είναι η δικαιοσύνη. Αυτά είναι τα δύο στοιχεία. Όπως αντιμετωπίζεις τη Ρωσία, η οποία κάνει εισβολές, εγκληματεί, σκοτώνει κόσμο και όλα αυτά που είπατε προηγουμένως, πρέπει να αντιμετωπίσεις κάθε έναν που κάνει τα ίδια. Έτσι δεν είναι, αυτό δεν λέει η δικαιοσύνη. Η Τουρκία δεν αντιμετωπίζεται έτσι. Η Τουρκία έχει κάνει εισβολές, έχει σκοτώσει κόσμο, απειλεί την Ελλάδα, κάνει όλα αυτά και απολαμβάνει της πλήρους υποστήριξης της Δύσης και της πίεσης του θύματος που είναι η Ελλάδα. Αυτό δεν είναι δυτική αξία. Όμως προέρχεται από την πολιτική της Δύσης. Αυτά, αν θέλετε τώρα, επειδή το επισήμανα και απευθύνθηκα σε εσάς να κάνετε κάποιο σχόλιο, έχετε το λόγο, αλλά αν θέλετε τα συζητάμε κάποια άλλη φορά. Ό,τι θέλετε. Κάποια άλλη φορά, ήδη είμαστε 2 ώρες στην... Ωραία. Στις οθόνες έχουμε κουράσει και τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ όλους που ήσασταν μαζί μας. Σε εσάς, κύριε Παπαδόπουλο. Γεια σας. Ήταν χαρά μου να έχω τους τέτοιους συναντήσεις. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Ωραία, καλό Πάσχα. Να έχουμε, ναι. Ελπίζουμε εμείς τώρα, επειδή έχουμε πάθει αυτό το μικρόβιο, μπορεί να κάνουμε και την ημέρα του Πάσχα την επόμενη Κυριακή. Αν φτιάξουμε ένα καλό πάνελ, να κάνουμε καφέ της Κυριακής και το Πάσχα. Πασχαλιάτικο καφέ, θα δούμε. Κύριε Σαββίδη, όχι. Να το κάνετε, αλλά να έχετε φόντο ένα αρνί που γυρνάει, μια σούβλα. Α, όχι. Εμείς είμαστε με τα αρνιά, δεν είμαστε υπέρες αυτής της λογικής. Λοιπόν, κύριε Σαββίδη, εγώ δηλώνω παρόν για την άλλη Κυριακή. Ωραία. Και εγώ, οπότε θα δούμε τους υπόλοιπους. Να είστε καλά, όλοι. Γεια σας. Καλή Κυριακή. Ευχαριστούμε. Γεια σας.